Καλησπέρα. Είμαστε στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Ένα εκπληκτικά μαγικό φεγγάρι. Έχει βγει πάνω από τον Ημιτό. Φοβάμαι ότι θα κοιτάω το φεγγάρι αντί να κοιτάω τους συγγραφείς. Αλλά έχουν να μας πούν τόσο ωραία πράγματα που μπορεί να το ξεχάσουμε για λίγο ότι στέκεται από πάνω μας. Άλλωστε ετοιμάζομαι το Σάββατο να κάνω ένα ρομαντικό περίπατο. Θα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Ας αφήσουμε λίγο τα φεγγάρια, τα αστέρια, το ρομαντισμό και πάμε στα δύσβατα μονοπάτια της ιστορίας. Θα ήθελα να καλέσω πρώτα απ' όλα να έρθει η κυρία Ευαγγελία Κανταρτζή. Είναι Διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα με τέτοιο φεγγάρι θα πάμε στα... Μετά το φεγγάρι να μιλήσουμε τώρα για φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Δύσκολα θέματα. Τι βιβλίο είναι αυτό εδώ πέρα, για πείτε μας. Είναι ακριβώς για αυτά τα δύσκολα θέματα της ιστορίας που δεν έπρεπε να τα πιάνουμε μια τέτοια ωραία μέρα. Όμως ανακατεύεται και το φεγγαράκι μου λαμπρό, γιατί ένα από τα θέματα τα οποία πραγματεύεται το βιβλίο μέσα από τη μελέτη των βιβλίων ιστορίας έκτης τάξης είναι και αυτός ο εθνικός μύθος, ο εθνικός θρύλος που έχει να κάνει με το κρυφό σχολείο. Το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Gutenberg. Είναι με τον, το έχετε γράψει σε συνεργασία με τον καθηγητή Σύφη Μπουζάκη και αφορά τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας του Δημοτικού, έτσι δεν είναι, από το 1917 από το μέχρι 1917 σήμερα. Είναι μια ημερομηνία σταθμός, είναι η ημερομηνία στην οποία δημιουργείται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου, αυτή η τόσο σημαντική μεταρρύθμιση. Επομένως, έχουμε επιλέξει να πιάσουμε και να εξετάσουμε τα βιβλία από εκείνη την περίοδο, όσα σημερινά βιβλία της ιστορίας της έκτης τάξης, γιατί ακριβώς στην έκτη τάξη πραγματεύεται η σχολική ιστορία, την νεότερη ιστορία, με όλο το κρίσιμο φορτίο που κουβαλάει, για τέτοιους εθνικούς μύθους, όπως αναφέραμε ήδη, και ένας από αυτούς ασφαλώς είναι το κρυφό σχολείο, αλλά υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι μύθοι, όπως είναι ο χορός του Ζαλόγκου, για παράδειγμα. Θα δυσαρεστήσετε κόσμο, κυρία Κατάρτζη. Όπως είναι το πότε ξεκίνησε... Η Επανάσταση. Πότε ξεκίνησε και από πού η Επανάσταση. Είναι κάτι όμως που τα σημερινά βιβλία ιστορίας νομίζω το βάζουν στις πραγματικές τους διαστάσεις και τα σημερινά βιβλία ιστορίας, αυτά που διδάσκονται τώρα τα παιδιά, το λένε ξεκάθαρα ότι πρόκειται περί θρύλων. Θρύλων όμως που ίσως χρειάζονται σε τέτοιες περιόδους, στις οποίες γράφτηκαν τα παλαιότερα βιβλία. Πάντως έχουν γίνει τεράστιες διαμάχες για τα βιβλία ιστορίας, έχουν μπει και στην πολιτική, έχουμε δει διαξυφισμούς, τηλεοπτικές εκπομπές. Ήθελα να κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί βλέπω πολλούς συγγραφείς συγκεντρωμένους. Να πούμε ότι εκτός από αυτή τη δράση, επειδή έχουμε συνεργαστεί και μαζί, υπάρχει αυτό το ντοκιμαντέρ για την ιστορία της εκπαίδευσης, το Να μαθαίνω γράμματα, που κάθε Τετάρτη μπορεί να το δει κανείς από το Κοσμοτέ TV. Και επίσης, λόγω φεγγαριού, έτσι να πούμε, φεύγοντας τελείως από το θέμα μας, ότι εκτός από την ιστορία με γιώτα κεφαλαίο, υπάρχουν ιστορίες και δι, οι ρομαντικές ιστορίες, έτσι. Εμείς λοιπόν αγαπάμε γενικά, στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, αγαπάμε την ιστορία και προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, μέσα από τους ιστορικούς εκπαιδευτικούς περιπάτους που κάνουμε σε όλη την περιοχή της Πλάκας. Άρα, και να πούμε... Ναι, το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης βρίσκεται στην Οδό Τρυπόδων στην Πλάκα. Κάνει πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Το ένα που είναι άμεσα πολύ κοντά μας στη σημερινή μέρα είναι αυτό που θα γίνει το Σάββατο στις 7 η ώρα και είναι ένας περίπατος ρομαντικός κάτω από το φως της Πανσελίνου, γιατί η Πανσέλινος είναι στις 14 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει το... Τι άλλο κάνει το μουσείο? Κάνουμε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς περιπάτους. Εκδόσεις, γιατί αγαπάει το βιβλίο. Υπάρχει μια σειρά κάθε μήνα... Η συγγραφή στα Θρανία και το βιβλίο αυτό μάλιστα θα παρουσιαστεί 1η Οκτωβρίου, θα γίνει η πρώτη του βιβλιοπαρουσίαση, θα είναι υπό την αιγίδα της Παιδαγωγικής Εταιρείας και της Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης. Πάρα πολλοί θα μιλήσουν για το βιβλίο, είναι όλοι καλεσμένοι. Η κυρία Κατάρτζη έχει μπει και στο ρεκόρ, βιβλίο Guinness των ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συλλογή σχολικού υλικού. Οπότε δεν βλέπεις μόνο εκπαιδευτικά δεν παρακολουθείς μόνο εκπαιδευτικά προγράμματα, βλέπεις και απίστευτες συλλογές. Πολύ επίκαιρο τώρα που άνοιξαν τα σχολεία. Διάβασα ένα ανέκδοτο, λέει, του ρώτησε η μητέρα, πώς πήγε παιδί μου η πρώτη μέρα στο σχολείο, γιατί θα πάω κι άλλη. Νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους και για τους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω ποιος συγγραφέας θα μας έρθει τώρα, βλέπω εδώ.
Ποιος είναι η σειρά του να έρθει να μας μιλήσει, να βλέπουμε μαζί το φεγγάρι, γιατί τώρα είσαστε πλάτη στο φεγγάρι. Τι χρώμα. Δεν θα κάτσω, θα είμαι όρθια. Όρθια, πάρτε το μικρόφωνο όμως, γιατί δεν θα σας ακούνε. Είναι η κυρία Θάλια. Για... Να πάρω το βιβλίο, ναι, γιατί ναι, δείχνω ναι. άλλο βιβλίο, άλλα λέω και άλλα δείχνω εγώ. Ναι, αυτό. Έχω χάσει. Να πούμε ότι πριν σας δώσω το λόγο, ότι στις 9 η ώρα θα υπάρχει θέατρο με λεωφορείο. Τα κουδούνια που ακούτε είναι για το θέατρο μάλλον που θα αρχίσει τώρα. Α, θα δείξουμε πλάνα στις 9 η ώρα, οπότε εντάξει, μπορούμε να πάμε στην κυρία Γεωργά και στο βιβλίο της. Μην ανησυχείτε, δεν μας κυνηγήσουν. Δεν. Όχι, δεν κυνηγώ, αλλά... Θέλουν τα πάντα το λεωφορείο. Όχι, καθίστε βέβαια. Εδώ, όχι, βέβαια. Το λεωφορείο, ναι, μην μιλάτε κανένα. Ναι. Μην μπείτε στο λεωφορείο, μιλήστε μας. Όχι, όχι. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Χρειαζότανε, γιατί εγώ καθώς πέρασα ανάμεσα σε αυτά τα κιόσκια, έρχονταν η μυρωδιά του χαρτιού. Η μυρωδιά του χαρτιού και όλων αυτών που, των συγγραφέων που ήρθαν εδώ ανάμεσά μας. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Μας ήρθατε με μια σεβρολέτα όμως. Ήρθαμε μια μπλε σεβρολέτα. Δεν το ξέρετε, δεν επιτρέπετε να μπαίνετε με αυτοκίνητα εδώ. Όχι, γιατί αυτό ήταν ονειρικό. Η σεβρολέτα ήταν ονειρικό. Ήταν μέσα. Γιατί μου λένε ήρθε μια κυρία μια σεβρολέτα στο Ιωαννίδη. Πετούσε στο Αιγαίο, πετούσε στα σύννεφα, πήγαινε, ερχότανε. Και ήταν γεμάτη όνειρα, ήταν και νοσταλγία. Έχω δύο, οι δύο κυρίες που σας κοιτάνε με τον θαυμασμό ήταν σε σεβρολέτ μέσα. Ναι, μέσα σε σεβρολέτ. Ναι. Και εκδόσεις. Εκδόσεις υδροπλάνο. Εκδόσεις υδροπλάνο. Ναι. Την άλλη φορά έρθετε με υδροπλάνο τότε στο φεστιβάλ. Από τη Ρόδο. Α, δεν θα φύγετε μετά. Μόλις τελειώσουμε θα σας πω και εγώ για τη Ρόδο κάτι. Έχω ένα μυστικό. Κακό ή καλό. Καλό. Έχω γράψει κάτι, αλλά δεν κάνει να το πω. Ακόμα. Όχι. Καλό, κάτι καλό κάνει. Εντάξει, ωραία. Υπέρ της Ρόδου. Πόση ώρα θα κάτσω εδώ να τα μάθω. Έχουμε γράψει πρώτα απ' όλα ένα παραμύθι με τον Κωστή το Μακρύ, το συγγραφέα, για τα ελάφια της Ρόδου που κάποιοι δυστυχώς τα σκοτώνουν. Ναι, δυστυχώς. Και αυτό το παραμυθάκι μας το πήρε ένας ταλαντούχος Ροδίτης και το έκανε μια ταινιούλα που βραβεύτηκε, που λέγεται Άρτεμις. Μάλιστα. Αυτά, τα είπα. Ναι, αλλά μιλάμε για εσάς τώρα, για τη σεβρολέτα μιλάω για μένα. Για τη σεβρολέτα, ναι. Τι λέει, είναι κάτσε, η σεβρολέτα. Μπλε σεβρολέτα. Και εκδόσεις υδροπλάνο. Εκδόσεις υδροπλάνο. Λοιπόν, ταξιδεύουμε με ένα βιβλίο, να έρθετε στο φεστιβάλ, όσοι μας βλέπετε από μακριά, μην κάθεστε στον καναπέ και κοιτάτε στο λάπτοπ. Τι να κάνει, κυρία. Ελάτε μπροστά από το κάθισμα. Έχει μάθει με τη σεβρολέτα και δεν μπορεί να σταθεί όρθια καθόλου. Έχει μάθει να είναι μέσα στο αυτοκίνητο, στο κάμπριο εκεί πέρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Είναι να και μοντέρνα, βλέπετε, κούρεμα εδώ, σκουλαρίκι κτλ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Κοίτα φεγγάρι. Είναι μαγεία τώρα. Άμα αρχίσουμε τα ρομαντικά, κοιτάξτε, μας βλέπουν και με βλέπουν και στο σπίτι οικογένεια. Σας παρακαλώ, μην εκδεθούμε. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν, η μπλε σεβρολέτα, η οποία είναι ονειρική. Το δε. Η Σταμπούλη Μαρία. Η γραφίστρια έκανε το καταπληκτικό, δεν είναι. Ναι. Ανακατήληξε μαζί με τα κύματα και όλα αυτά. Το μπλε είναι μπλε. Το μπλε είναι μας δίνει φως και αγάπη. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι για να βγει ένα πολύ καλό βιβλίο όπως είναι αυτό όπως το βλέπω, χρειάζεται συνεργασία πολλών ανθρώπων. Πολλών ανθρώπων. Ο συγγραφέας είναι ο ένας από αυτούς. Χρειάζεται ο επιμελητής, ο γραφίστας. Ακριβώς. Μπορεί ναι. ένα πολύ ωραίο βιβλίο να μην το πάρει κανείς στα χέρια του. Ναι. Γιατί δεν θα έχει καλή δουλειά κάνει ο γραφίστας. Άρα συγχαρητήρια, το όνομα πάλι. Μαρία Σταμπουλή. Η κυρία Μαρία Σταμπουλή, λοιπόν, είναι η γραφίστρια. Η γραφίστρια. Να κάνει ένα ωραίο ξόφυλλο στο βιβλίο του, μπορεί να την ψάξει να τη βρει, έτσι, σωστά. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο ή να φωνάξουμε και έναν επόμενο συγγραφέα. Ναι, να φωνάξετε έναν επόμενο. Ναι. Ήταν όλα καλά. Να με τη ναι. Και όποιος okay. θέλει να το διαβάσει, θα δει και την αρχή και το τέλος. Η κυρία λοιπόν Γεωργά παίρνει την μπλε σεβρολέτα της, παίρνει το υδροπλάνο της και πάει για Ρόδο, έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς βλέπουμε το φεγγάρι, οπότε δεν υπάρχει κενό στην πραγματικότητα. Βλέπω όλο κυρίες, να έρθει ένας κύριος. Ήρθε κύριος και είναι... Και... Αν και προηγούνται κυρίες, ναι, αν και προηγούνται. Δώσε κάτι πίσω γιατί δείχνω άλλα βιβλία και άλλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ήρθε... Αυτή είναι η κυρία Σταμπουλή τώρα που εμφανίστηκε. Καλησπέρα. Να κρατάω εγώ το βιβλίο. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα το αρπάξω. Γιατί να το αρπάξω, τέτοιο βιβλίο. 33 χρόνια. 6 μήνες, 22 μέρες, φυλάττοντας θαλάσσιες Ερμοπύλες. Δημήτριος Δέδης, μάλιστα, του Γεωργίου. Εκδόσεις. Πελασγός, Γιάννης Γιαννάκηνας, πατριωτικό βιβλιοπωλείο.
που προάγει την ιστορία της Ελλάδος μας. Αυτό σημαίνει ότι υπηρετήσατε εσείς αυτά εγώ, ναι, ναι, εγώ υπηρέτησα. Είχα την τιμή να υπηρετήσω στα χρόνια ναυτικό. Στο πολεμικό ναυτικό, εκ των οποίων 19 χρόνια στα υποβρύχια. 33 πιο, χρόνια 3, τώρα 6 το μήνες, τώρα 22 μέρες. Ναι, ναι, εντάξει. Πού υπηρετήσατε έτσι να πούμε 19 γενικά. Χρόνια στα υποβρύχια. Που υποβρύχια. 19 χρόνια. Από τις πιο μάχημες υπηρεσίες. Δεν ξέρω να ακούγομαι. Ακούει, έτσι κρατά το μια χαρά. Του πολεμικού ναυτικού. Να πω την αλήθεια τώρα βεβαίως, που το λέτε. Βεβαίως. Εγώ εξομολογούμε ότι φοβάμαι πάρα πολύ να μπω σε υποβρύχιο. Εντάξει. Δηλαδή, μόνο να μου πείτε, έλα να δεις το υποβρύχιο, φοβάμαι ότι μπορεί να μην έμπαινα. Εντάξει, δεν είστε ο μόνος. Είναι... πολύ παράξενο. Όχι, δεν είναι παράξενο. Είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Νέων ανθρώπων, έτσι, γιατί και εγώ τώρα που είμαι 59 ετών. Διάβασα τη βιογραφία του Λάσκου. Έχετε... Είναι καταπληκτική, ναι. Ο Λάσκος πολέμησε, ο Καραγάτσης, κυβερνήτη, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το ωραίο είναι, ξεκινώντας από ένα βιβλίο όπως αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να πάμε και σε άλλα βιβλία. Ναι, βεβαίως. Δεν τον κρατάω σωστά τώρα. Παίρνω τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Βεβαίως. Το ένα βιβλίο να σε παραπέμπει σε άλλο. Δηλαδή, διαβάζεις αυτό και μετά διαβάζεις και το Λάσκο. Πρώτα διαβάζεις το Λάσκο που πολέμησε και ωραίο. Μετά εμείς που δεν πολεμήσαμε, αλλά υπηρετήσαμε. Ναι, ναι. Αλλά πάντα υπάρχουν. Φυλάξαμε τις Θερμοπύλες χωρίς να πολεμήσουμε. Ο Λάσκος πολέμησε. Άρα είναι αυτοβιογραφικό. Αυτοβιογραφικό. Έτσι. Πολύ νομίζω ενδιαφέρον. Διαβάζεται όχι μόνο από στρατιωτικούς, αλλά και από μη στρατιωτικούς σε μια απλή ελληνική γλώσσα καθομιλουμένη, όπως μιλάμε εμείς οι δύο. Βλέπετε ότι έχουμε πάει από μπλε σε ευρωλέτ. Πήγαμε σε υδροπλάνο, μπήκαμε κάτω από τη θάλασσα. Σε υποβρύχιο με υποβρύχιο να δούμε ποιο ξέρει τι μας περιμένει, έτσι. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και αν θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα, να επισκεφτούν το Σαββατοκύριακο που τελειώνει η έκθεση. Πολύ σωστά. Αυτόν τον υπέροχο χώρο και να πάρουν ένα βιβλίο, ας μην είναι το δικό μου. Σωστό. Όποιον θέλουν ένα βιβλίο. Έτσι. Έχει και πάρα πολλά, δεκάδες, χιλιάδες βιβλία. Πάρα πολύ και ωραία βιβλία. Να στηρίξουμε εκδότες, συγγραφείς. Και να μην σας παίρνουμε τον χρόνο γιατί περιμένουμε. Ωραία, ναι, κι άλλοι. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλά. Τώρα να δούμε πού θα πάμε. Να δούμε πού θα πάμε σε άλλα. Μια κυρία τώρα. Εσείς δεν είστε από υποβρύχιο. Όχι. Εγώ είμαι από τις εκδόσεις Οσελότος. Θα μπαίνατε σε υποβρύχιο όμως. Θα έμπαινα. Υπό προϋποθέσεις. Είστε η εκδότρια ή η συγγραφέα. Ειρήνη Τσαχουρίδη, ναι. Άμα μαντέψω ότι είσαστε ποντιακής καταγωγής, θα πέσω πολύ ναι, μακριά. Όχι, καθόλου μακριά. Είναι ο πατέρας μου ποντιακής καταγωγής. Το ένα βέβαια είναι χριστουγεννιάτικο. Το ένα είναι χριστουγεννιάτικο. Μπορείτε να πάρετε τα μέτρα σας από τώρα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Να προλάβουμε. Με κοντομάνικα είμαστε. Το άλλο όμως είναι... Το άλλο όχι, είναι για όλες τις εποχές. Και τα δύο είναι βιβλία για παιδιά και για μεγάλους. Μαγικό βασίλειο. Ναι, και τα δύο βιβλία είναι βιβλία τα οποία απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε μεγάλους. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ιστορίες αυτοβελτίωσης που είναι γραμμένες με συμβολικό και παραμυθένιο τρόπο. Εκδόσεις Οσελότος κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Είναι πολύ φίλη και η ομάδα του Οσελότου που έχει στα Γιάννηνα το βιβλιοπωλείο. Mm-hmm. Σε όλη την Ελλάδα να φτάσουν τα βιβλία παντού, έτσι δεν είναι. Ναι, μπορείτε να μας πείτε πολύ αυτό. Πολύ σημαντικό. Οι ιστορίες από ένα μαγικό βασίλειο είναι μικρές ιστορίες. Είναι κάποιες ιστορίες αυτοτελείς, αλλά και δεμένες μεταξύ τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο, οι οποίες στην πραγματικότητα δείχνουν με ένα συμβολικό τρόπο το εσωτερικό ταξίδι των ηρώων. Τα παιδιά που θα διαβάσουν τα βιβλία μου, θα μείνουν περισσότερο στο κομμάτι της ιστορίας και στα ηθικά διδάγματα που υπάρχουν πίσω από τις ιστορίες. Οι μεγάλοι μπορούν να αποκωδικοποιήσουν κάποια μηνύματα παραπάνω και να δούνε και κάποια μηνύματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης που υπάρχουν. Εσείς είστε εκπαιδευτικός ή έτσι είναι... Εγώ είμαι ακαδημαϊκός. Το επάγγελμά μου είναι ακαδημαϊκός, αλλά όχι στο κομμάτι των παιδαγωγικών. Με τους εργαζομένους ασχολούμαι. Αλλά τα κομμάτια της ψυχολογίας και τα εσωτερικά ζητήματα των ανθρώπων με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε για καλά. Τη συντροφιά σας. Να είστε καλά. Κυρία Τσαχουρίδη, εκδόσεις Οσελότος. Τώρα μια κυρία συγγραφέας είναι πολύ απασχολημένη. Την παίρνουν για το βιβλίο, τη ρωτάνε. Πού θα το βρούμε. Έχει και μα γι' αυτό. Τραγουδάτε κιόλας, λέτε. Όχι, δεν τραγουδάω. Στίχους γράφει. Αδαμαντία Μαντελένη. Μαντελένη, εν πλοκή. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι από τις... τώρα να πω, ο καθένας έχει και τις προτιμήσεις του εδώ πέρα. Ναι. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ το πρώτον της εκδόσης Άνεμος και δεύτερον την Ποίηση. Άρα χαίρομαι πάρα πολύ, είσαι από τους λίγους. Πιστεύω πολύ καλά κάνατε και ήρθατε σήμερα εδώ. Να ναι. πείτε και για το βιβλίο, να πούμε και για το πόσο χρειάζεται η ποίηση. Αυτά που εμείς οι υπόλοιποι που γράφουμε προσπαθούμε να τα συμπυκνώσουμε σε
μάλλον όχι, προσπαθούμε να τα γράψουμε σε πολλές σελίδες. Εσείς που γράφετε ποιήση καλή, μπορείτε και τα γράφετε σε λίγους στίχους. Ναι, είναι η δεύτερη έκδοση. Είχα τη χαρά να προχωρήσει. Σπάνιο, αυτό είναι σχεδόν μυθικό. Μάλλον είμαι αγαπητή. Δεύτερη έκδοση σε ποιήση είναι δηλαδή πραγματικά αξιέπαινο. Εν πλοκή λοιπόν είναι τα πάντα στη ζωή μας. Και ωραίο εξώφυλλο έχει. Το εξώφυλλο είναι κάποιο ζωγραφιά δική σας? Όχι, κάποια... όχι. Είναι από τα έτοιμα το εξώφυλλο. Αλλά εν πλοκή τι σημαίνει? Τα πάντα στη ζωή μας. Έτσι. Όλα εμπλέκονται μαγικά. Για καλό ή για κακό. Το CD έχει... και το CD το είναι, CD λοιπόν είναι σε μουσική Αρετής Κοκκίνου και Γιάννη Λεονταρίτη. Α, και βλέπω τραγουδάνε καλά. Λένα Αλκαίου, Πέννη Ξενάκη, Μαρία Κανελοπούλου, ναι. Μαρία Βασιλοπούλου και η Γεωργία Ζώη. Μάλιστα. Η γνωστή αγαπημένη ηθοποιός. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, βεβαίως. Έχετε κάνει dream team εσείς. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία δουλειά. Λοιπόν, να διαβάζουμε ποιήσεις και όχι μόνο για να ακούμε και τα CD μαζί, αλλά γιατί τα ποίηματα από μόνα τους αξίζουν, ειδικά μια νύχτα με φεγγάρι. Νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε την εμπλοκή ερχόμενη εδώ, να κάτσετε να κοιτάτε το φεγγαράκι, έτσι. Να ακούσετε και το CD ίσως. Έτσι, έτσι. Εκδόσεις Άνεμος, να το επενθυμίσουμε. Άνεμος εκδοτική, βεβαίως, οι αγαπημένες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Και άλλη κυρία, με άλλο είδος βιβλίο. Ελάτε. Ναι, θα την πάρω, θα την πάρω. Λοιπόν, εγώ βλέπω πάντα το φεγγάρι. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να διαβάσω ποίηματα, αλλά έχω εκλεκτούς καλεσμένους. Η κυρία Χλόη Αμαράντου, δίνοντας στο αύριο σκοπό. Πείτε μου την ποίηση. Είναι ποίηση. Καλά. Εκδόσεις Πηγή. Ναι. Πάμε πολύ καλά. Σήμερα δεύτερο ποιητικό βιβλίο. Είπαμε όμως να τα διαβάζουμε, όχι μόνο να εκδίδονται. Όχι, βέβαια. Γιατί αξίζει πολύ. Βλέπω και μια παραμυθού που πέρασε κρυφά πίσω από τις κάμερες. Για ελάτε από εδώ. Ελάτε ένα λεπτό, κυρία μου. Είναι μια αγαπημένη παραμυθού, λατρεμένη. Πίσω εδώ να φαινόσαστε, ναι, κυρία μου. Πείτε ποια είστε. Είμαι η Νάγια Οικονομοπούλου και είμαι παραμυθού. Η Νάγια Οικονομοπούλου, λοιπόν, τώρα μια τέτοια βραδιά, συγγνώμη, βρε Νάγια, με το φεγγάρι θα μας πεις ένα παραμύθι μετά. 9 η ώρα τελειώνουμε από εδώ. Κάτσε να μας πεις ένα παραμυθάκι, μη φύγεις. Να φύγω για λίγο και να ξανάρθω. Καλά, εντάξει. Οπωσδήποτε. Έγινε, Νάγια. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παραμύθια, ποίηματα, ιστορίες, νομίζω και μόνο για αυτά να έρθετε στο Ζάπιο και τις δεκάδες πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται, όπως το θέατρο στο λεωφορείο μέσα, έτσι. Για πείτε μου για το δικό σας βιβλίο μας. Είναι μια ποιητική συλλογή, η οποία έχει και ένθετο μουσικό CD. Α. Είναι μελοποιημένα ποίηματα από μένα την ίδια, γιατί είμαι και μουσικός, γράφω μουσική. Και έχει 7 μελοποιημένα ποίηματα και 7 ορχιστικά. Η κυρία Αμαράντου, το βλέπω, Χλόη Αμαράντου. Είναι ψευδόνυμο τώρα ή αληθινό όνομα? Όχι, είναι αληθινό. Χλόη Αμαράντου. Γιαγιά μου από την Κεφαλονιά. Είναι δυνατόν? Ναι, Αμαράντου. Και Χλόη και Αμαράντου, δηλαδή. Ναι. Έτσι, ναι. Να είναι αμάραντα τα ποίηματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κεφαλονιά από πού είσαστε? Πεσάδα ήταν η γιαγιά μου η Χλόη. Η Κεφαλονίτη, τώρα που είναι το φεγγάρι, το ξέρετε το ανέκδοτο με τον Κεφαλονίτη? Όχι. Όταν εκείνη τη χρονιά που έγινε, που πήγε ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι, ναι. Και πάτησε όταν κατέβηκε, ναι. Και κάνει τα πρώτα βήματα και τι βλέπει μπροστά του? Καφενείο η ωραία Κεφαλονιά, και ένας Κεφαλονίτης να τον ρωτάει αν τον θέλει και το ημέτριο τον καφέ του. Μάλιστα, τα λέει όλα. Η κυρία Χλόη Αμαράντου, λοιπόν, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μουσική πολύ. Και Κεφαλονίτησα είναι. Κεφαλονίτες να διαβάσετε ποιήση, γιατί η ποιήση είναι μέσα στο αίμα των ανθρώπων που είναι από τα Ιόνια νησιά και μέσα στη γλώσσα τους, έτσι. Είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, φοβάμαι ότι χάνεται αυτή η καταπληκτική ντοπιολαλιά των Επτανήσων, αλλά όπου την πετύχεις είναι ποιήση στο δρόμο, έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αμαράντου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Δίνοντας το αύριο σκοπό, έτσι, και CD και ποίηματα. Ναι. Και το εικαστικό έργο είναι δικό μου. Καλά, κυρία Αμαράντου, θα μας τρελάνετε σήμερα. Λοιπόν. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς είσαστε dream team μόνοι σας. Είπα στην κυρία πριν ότι είναι dream team. Είσαστε μόνοι σας dream team. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πείτε μου ότι έχετε φτιάξει και το φόρεμα τώρα μόνοι σας, να τρελαθούμε τελείως. Α, εντάξει. Επιλογή. Και άλλη κυρία. Μέχρι τώρα μόνο ένα κύριο είχαμε και αυτός ήταν πολεμιστής.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το βιβλίο σας να έχω να το δείχνω. Είναι τρία. Και εσείς, εσείς ποντιακής καταγωγής καμία. Ποντιακής και αριστοκρατικής ποντιακής καταγωγής. Από την Τραπεζούντα. Αστρομαργαριτάρι της αγάπης, το Δελφινάκι νικητής και το ταξίδι της απορίας. Τι να βάλουμε μπροστά, να βάλουμε ό, το Δελφινάκι έτσι, αφού να έχουμε λίγο καλοκαίρι ακόμα, τι λέτε. Και το άλλο είναι θαλασσινό και το αστρομαργαριτάρι της αγάπης. Αυτό, το βάζουμε ναι, και αυτό. Έτσι. Γιατί να, αστρομαργαριτάρι ταιριάζει και με το φεγγάρι. Για πείτε μας αυτό τι λέει, ας πούμε, το βιβλίο. Το αστρομαργαριτάρι της αγάπης έχει μια ιστορία. Είχε πρωτοεκδοθεί σε πολύ μικρό σχήμα με τον τίτλο «Το γιορτάσι της αγάπης» και είχε μια ερασιτεχνική εικονογράφηση και σταματούσε σε ένα σημείο που φαίνεται εδώ στο βιβλίο. Κατόπιν έγινε η συνέχιση της ιστορίας και έχει μια πρωτοτυπία γιατί είναι πεζό κείμενο και στίχη. Και μιλάει για την αγάπη με έναν πολύ λυρικό τρόπο, βέβαια την υπερβατική αγάπη. Αυτή την αγάπη την οποία σπάνια συναντούμε και είναι μακάρι οι άνθρωποι που τη ζουν και τη βιώνουν. Έγινε λοιπόν η εικονογράφηση, έγινε η έκδοση από κάποιον εκδοτικό και τώρα είναι σε δεύτερη έκδοση. Έχει αυτό το πολύ χρηστικό με την εφαρμογή QR code που με το barcode μετά το βιβλίο ακούγεται και η αφήγηση του βιβλίου. Εκδόσεις ανάτυπο να το εκδόσεις πούμε. Εκδόσεις ανάτυπο, ναι, δεύτερη έκδοση. Πολύ ωραία. Και είναι πάρα πολύ γλυκό και τρυφερό που μπορεί να ξεκινήσει από ένα παιδάκι και ενός έτους, γιατί έχει πολύ γλυκιά εικονογράφηση θαλασσινή, όπως είπατε, και η μουσική που ακούγεται με την αφήγηση, πιστεύω ότι δονούν έτσι τη φαντασία του παιδιού και δίνουν εμπειρίες, εικόνες και γνώση βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, Αστρομαργαριτάρι της αγάπης. Το ταξίδι. Λοιπόν, το ταξίδι της απορίας αξίζει να πω δύο λόγια. Και... Το Δελφινάκι νικητής. Λοιπόν, το ταξίδι της απορίας. Λόγια και γι' αυτό, γιατί βλέπω και τους άλλους. Ναι, το ταξίδι της απορίας είναι ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό βιβλίο. Είναι ένα εργαλείο γιατί μιλάει για την ψυχική υγεία. Η δουλειά μου ήταν κοινωνική λειτουργό στα άτομα με αναπηρία, οπότε τα ερεθίσματα καταλαβαίνετε ήταν πολλά. Μιλάει λοιπόν για την διαταραχή και πώς γίνεται με την παρέμβαση των ειδικών να βρίσκεται η λύση. Να μην έχουμε δισταγμό, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Και το Δελφινάκι μιλάει για τη διαφορετικότητα. Όταν υπάρχει συνεργασία οικογένεια σχολείου, το Δελφινάκι που υπολείπεται του φυσιολογικού, τα καταφέρνει και βγαίνει νικητής στη ζωή, στους κολυμβητικούς αγώνες, βγαίνει πρώτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλή συνέχεια. Όλα. Και θυμίσου, το βιβλίο είναι η δύναμή σου. Σωστό. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Α, πολεμιστής. Όχι. 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 Αλλά, α, τι ωραίο βιβλίο. Χάρης Γατζούδης, κλικ δευτερολέπτων. Μάλιστα. Ποιο? Ναι, βεβαίως. Μπράβο. Είναι από τις εκδόσεις Λέμβος. Πάρα πολύ ωραία δουλειά γραφιστική στη σήματος βιβλίου. Εσείς το έχετε κάνει. Όχι, δεν το έχω κάνει. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Να έχει κάνει δεν ξέρω αν πόσο δουλειά. Φαίνεται, είναι πολύ πρωτότυπο, πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Να είστε καλά. Άμα και το περιεχόμενο είναι ανάλογο. Ελπίζω, ελπίζω μικρά να είναι. Πεζάγια, πείτε μας περίπου είναι έτσι. Μια συλλογή με 50 μικρά διηγήματα, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται ο άνθρωπος. Πάντα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος σε αυτά που γράφω. Έτσι ο αναγνώστης με την ανάγνωση των ιστοριών παρακολουθεί την... προσπάθεια αυτών των ανθρώπων να απαγκιστρωθούν από δύσκολες καταστάσεις και να φτάσουν στη λύτρωση. Να πω, κοιτάξτε, να, επειδή είναι μικρές ιστοριούλες, αυθάδια, θύμωσες πάλι. Και όταν θυμώνεις, λες κουβέντες που πληγώνουν. Και αυτός είναι ο σκοπός σου και ας μην τις εννοείς. Όμως, πόσο θα συγχωρεί η καρδιά αυτή σου την αυθάδια? Νομίζω πολύ ωραία γραφή, σε ένα πολύ σύντομο κείμενο. Υπάρχουν και άλλα μεγαλύτερα, αλλά ναι, είναι, διάφορα. Είναι ένα είδος στα μικρά πεζά πλέον που διαβάζονται αρκετά. Πώς το βλέπετε αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η στροφή στο μικρό πεζό? Έχετε δίκιο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να κυκλοφορούν όλο και περισσότερες συλλογές διηγημάτων, γιατί για πολλά χρόνια συσσαγωγικά είχαν αποκλειστεί, είχαν περιοριστεί. Ο κόσμος επιστρέφει στα ουσιώδη, νομίζω. Ίσως είναι και το πρόγραμμα, είναι η έλλειψη χρόνου. Ένα μεγάλο κείμενο θέλει αφοσίωση. Αλλά χαίρομαι πολύ... αλλά χαίρομαι πολύ που ο κόσμος επιστρέφει στο διήγημα.
Λοιπόν, Χάρης Γατζούδης, κλικ δευτερολέπτων, μικρά πεζά, από τις εκδόσεις Λέμβος, μια πάρα πολύ ωραία έκδοση. Να πω μόνο ότι χαίρομαι που είμαι εδώ και χαίρομαι που βλέπω ότι και ο κόσμος είναι εδώ και στηρίζουν το φεστιβάλ. Πρέπει να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες και να είμαστε κοντά στους... Και να διαβάζουμε πολλοί Έλληνες συγγραφείς, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν αριστουργήματα, αλλά νέους. Να βρούμε, γιατί η γλώσσα ελληνική, για να μπορούμε να τη μιλάμε καλά, είναι καλό να διαβάζουμε και καλά κείμενα. Mm-hmm. Βοηθάνε στα πάντα, έτσι δεν είναι? Και να ψάχνουμε νέους συγγραφείς και νέους εκδότες που έχουν μεράκι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κι άλλος κύριος, εσείς πολεμιστής ή όχι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Εγώ δεν είμαι πολεμιστής, εγώ είμαι άνθρωπος της ειρήνης. Ωχ, καλά, τι, ποια ειρήνη καλή, με μαύρη βαλιά. Κοιτάξτε, Εξώφυλλο, ο άνθρωπος της ειρήνης τώρα. Δηλαδή, άμα ήσασταν του πολέμου, τι θα είχατε βάλει? Θα είχα βάλει λευκά. Εγώ τρομάζω εδώ πέρα. Η μαύρη βασίλισσα. Η μαύρη βασίλισσα. Έχει σχέση με το σκάκι ή καμία σχέση? Να πούμε το όνομά σας πρώτα απ' όλα. Ναι. Βασίλης Καλδύρης. Καλδύρης. Η Μαύρη Βασίλισσα, εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Είναι ένα μυθιστόρημα εποχής που διαδραματίζεται περίπου στο 1920. Έχει να κάνει με την κοινωνική αδικία που βιώνουν οι πρωταγωνιστές του έργου και η ανάγκη τους για μια καλύτερη ζωή που τους οδηγεί μέσα από αντίξωες συνθήκες στην παρανομία και στις εγκληματικές πράξεις. Όσον αφορά ο τίτλος που είπατε, «Η Μαύρη Βασίλισσα», δεν έχει να κάνει με τη σκακιστική ορολογία. Γιατί συνήθως η Βασίλισσα στο σκάκι είναι το πιο δυνατό πιόνι που πολλές φορές θυσιάζεται για να σώσει το βασιλιά. Στη δική μας την περίπτωση όμως δεν νομίζω πως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια οι αναγνώστες θα το αντιληφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην πείτε μόνο σας το τέλος. Όχι καλέ. Το έχουμε πάθει και αυτό σε παρουσίαση βιβλίου αστυνομικού να λένε ο παρουσιαστής στο τέλος. Ευτυχώς δεν το έχω διαβάσει. Ενδιαφέρον. Ο δολοφόνος ήταν ο γιατρός, μήπως? Θα το διαβάσω πάντως. Αλλά είναι και ωραίο το Εξώφυλλο. Το Εξώφυλλο το διάλεξα μέσα από 3.000 γυναίκες για να βρω τη βασίλισσά μου. Και ήταν ακριβώς όπως την είχα φανταστεί. Ελπίζω να μην είναι γνωστές σας και 3.000. Όχι καλά. Είπα. Ούτε το μοντέλο είναι γνωστό. Εντάξει, είπα. Άμα είναι φίλοι σας, να μας δώσετε το τηλέφωνό σας. Το θέλουμε εδώ στο Μπούκια για μια συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό τάξιδο να είναι. Να είστε καλά και εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Και να δούμε και μια λευκή βασίλισσα στο μέλλον, ίσως. Ίσως. Να δούμε. Αν την γνωρίσω εγώ, θα την γνωρίσετε κι εσείς. Πολύ. Έχουμε αντρική αντεπίθεση, έτσι. Μετά από σειρά γυναικών, τα έχουμε πάρει πάνω μας. Να πάρουμε τη ρεβάνς. Και ωραίο μπλουζάκι. Και ωραίο βιβλίο. Ναι. Θα δούμε το μπλουζάκι πρώτα. Ωραία, το μπλουζάκι είναι σούπερ καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό. Αρνούμαστε ότι έχει φύγει το καλοκαίρι. Μια φίλη μου ήδη έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο καλοκαίρι. Εγώ έλεγα να έρθω με σμόκινγκ να κάνω τη διαφορά. Ναι. Γιατί είδα κάτι, παιδιά εδώ κυκλοφορούσαν με κάτι λεοντάρο κεφαλές. Και λέω εντάξει. Παναγιώτης Λαμπρίδης, ναι. Το ημερολόγιο ενός γραφίστα. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Πάλι το υδροπλάνο. Δεν είναι τα άστρα, είναι τα άσπρα. Ναι, καλά. τα γυαλιά. τα γυαλιά. Πάλι, πείτε μου ότι έχει παίξει ρόλο η κυρία εκείνη πάλι. Φυσικά. Όχι, έχει παίξει ρόλο στις δημόσιες σχέσεις, στην προώθηση, στα πάντα. Το υδροπλάνο πετάει πολύ καλά σήμερα, βλέπω, έτσι. Να πω ότι αν και φοβάμαι τα αεροπλάνα, με τα υδροπλάνα τα πάω πολύ καλά. Είσαστε γραφίστας? Είμαι γραφίστας. Είναι αυτοβιογραφικό δηλαδή? Ναι, έχει πολλά στοιχεία τέτοια μέσα. Έχει αποκαλύψεις? Δεν θα έλεγα πάρα πολλές, γιατί δεν έχει πολλά ονόματα. Κρύβεται λόγια, μάλιστα. Τα κρύβω, να τα λέω. Βλέπω δύο ξανθές κυρίες που γελάνε πολύ πονηρά πάντως, τώρα δεν ξέρω. Η μία ειδικά έχει κοκκινήσει, άρα κάτι... Η μία είναι η κυρία Αναστασία Κορινθίου, που σε αυτή τα οφείλω όλα, σε αυτή είναι οφείλω την έκδοση. Μάλλον είναι η πιο γρήγορη έκδοση που έγινε ποτέ. Δεν γράφετε τίποτα για την κυρία Κορινθίου μέσα? Όχι βέβαια. Α, είπα εγώ. Δεν πρόλαβα ακόμα. Νομίζω στη δεύτερη έκδοση μπορώ να γράψω. Θα δούμε. Για πείτε μου τι λέει δηλαδή, να βρω κανένα κομμάτι. Από πίσω. Αχ, τι ωραίο που είναι. Και μέσα είναι πάρα πολύ ναι, ωραίο. Ναι, έχει κάνει πολύ καλή εκμέλεια. Επειδή γράφω για βιβλία, δεν παραπλανούμε ποτέ από τα οπισθόφυλλα. Γιατί και εγώ γράφω οπισθόφυλλα και λέω άλλα αντάλλων πίσω. Στα δικά μου βιβλία. Και εγώ δεν ήξερα τα διαλέξω. Να πω την αλήθεια. Το οπισθόφυλλο και πολύ. Αλλά... πώς θα καταλάβεις να μιλάμε στον ελληνικό Παναγιώτη. Ναι,
πώς θα καταλάβεις ότι ο κριτικός που γράφει για το βιβλίο σου δεν το έχει διαβάσει καθόλου. Πώς? Θα δεις ότι έχει απλά να παράγει το πιστόφυλλο του βιβλίου, το οποίο Α, να μαθαίνω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω, τώρα το πρώτο μου είναι. Γι' αυτό, εγώ συνηθίζω να διαβάζω τα βιβλία για τα οποία γράφω. Και γι' αυτό πολλές φορές αυτά που γράφω δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχει το πιστόφυλλο. Ωραία. Έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και γραφιστική δουλειά. Λοιπόν, ναι, το εξώφυλλο το έχω φτιάξει εγώ. Την επιμέλεια μέσα τη σελιδοποίηση την έχει κάνει η κυρία Μαρία Τσαμουρά. Πάλι, Μαρία Τσαμουρά. Α, είναι και άλλη. Α, είναι η πεθερά μου η Μαρία Τσαμουρά. Είναι άλλη, δεν την ξέρω. Σκρίβε λόγια τώρα. Έχω βάλει όλη την οικογένεια να τα φτιάξει για να γλιτώσουμε λεφτά. Σοβαρό εγώ μετά. Ναι, αλήθεια. Έχουμε ξεφύγει τελείως εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε stand-up comedy αντί για παρουσίαση. Τελείως. Βασικά να πω ότι είναι μια πολύ καλή παραγωγή. Κάνανε πολύ καλή εκτύπωση το υδροπλάνο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, γιατί είμαι και γραφίστας και είμαι και αυστηρός αυτά. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και όταν το πήρα στα χέρια μου, χάρηκα ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν ξέρω τι λέει μέσα, αλλά χάρηκα γι' αυτό. Μ' αρέσει. Αν και γραφίστας είμαι κατά των ταμπέλων. Αυτή είναι η ατάκα. Ωραίο. Η ατάκα όλη του το βρήκα. Είδες το βρήκα. Πώς σε τράβηξε. Καλά, συγγνώμη, δείτε τι γράφει εδώ κύριε Μπούκια. Σαν βγει στον πηγαιμό για τη συνέντευξη. Έχει βάσει οδηγιών ήρθε εδώ πέρα άνθρωπο. Γι' αυτό το έχουμε κάνει έτσι εδώ πέρα. Για να δω τι λέει, ψέματα θα λέει. Απολύθηκα που λέτε. Είναι η ιστορία μου όταν ήμουν στο στρατό που έχει σχέση με τη γραφιστική. Γιατί έκανα και στο στρατό να, το επάγγελμα. Λοιπόν, ο πολεμιστής και εδώ πέρα. Αλλά το κατάλαβα εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα απολαυστικό το βιβλίο. Ανυπομονώ να το διαβάσω και ευχαριστώ να γράψω πάρα πολύ. Έχει να πολύ κάνουμε γέλιο. Και συνέντευξη. Ναι, αμέ. Κανονική. Βέβαια, να τα πούμε όλα. Όχι, ναι, ναι. Τώρα. Κρύβουμε λόγια γιατί μας κοιτάνε. Ωραία, τώρα. Θα τα κανονίσω εδώ να με την κυρία Αναστασία. Να μας κοιτάει κανείς και να πούμε ότι θέλουμε εμείς. Ναι, το ναι, γιατί ξαφνικά. Με κοιτάνε όλοι οι φίλοι μου, τώρα έχω τράξει. Θα το δουν ξαφνικά μπροστά τους και θα τραβάνε τα μαλλιά τους. Έτσι. Φυσικά. Ωραία. Έγινε. Μέσα. Ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Τι να κάνω. Α, μου χαρίζω. Παθητική δωροδοκία. Το πήρα εγώ, γεια. Θα βγω σε εξεταστική. Παίρνει και το μικρόφωνο. Θα με βλέπω σε εξεταστική της Βουλής, παιδιά. Για παθητική δωροδοκία. Βλέπετε, παίρνω. Ελάτε. Πάμε από το καλό στο καλύτερο ή από το κακό στο χειρότερο. Όπως το πάρει κανείς. Κλέαρχος Σταματουλάκης. Η εκδίκηση της ωραίας κοιμωμένης. Εγώ έχω γράψει τη συνωμοσία της Χιονάτης να ενώσουμε τα βιβλία μας. Α, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Η εκδίκηση της ωραίας κοιμωμένης μαζί με τη συνωμοσία της Χιονάτης. Καλό. Εξαιρετικό. Ωραίο. Σε τι αναφέρεται? Είναι η γνωστή ιστορία της ωραίας κοιμωμένης με μερικές μικρές αλλαγές. Για παράδειγμα, ξυπνάει 30 χρόνια μετά, έχει ένα γιο. Που δεν ξέρει πώς τον απέκτησε. Μαθαίνει στην πορεία πώς τον απέκτησε. Ο πρίγκιπας έγινε βασιλιάς και της σπαταλάει την περιουσία. Οπότε αυτή αποφασίζει να τον δολοφονήσει. Α, μ' αρέσει πάρα πολύ. Στο παρεάκι της έχει γνωστές Χιονάτη, Κοκκινοσκουφίτσα, την Πεντάμορφη και τη Σταχτοπούτα. Και όλες μαζί έχουν μια πολύ ωραία συμμορία για να βγάλουν τον βασιλιά από τη μέση. Εκδόσεις, πηγή. Πάρα πολύ ωραία ιδέα ακούγεται. Μ' αρέσει να πειράζουμε τα παλιά παραμύθια και στα αγαπάω πολύ. Υποθέτω ότι και εσείς τα αγαπάτε και εννοείται. Γι' αυτό. Εννοείται. Μ' αρέσει αλλιώς πάρα δεν πολύ αυτή η ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Βλέπω και μια φίλη μου εκεί, άλλη συγγραφέα που γελάει πονηρά. Μάλλον τη αρέσει και αυτήν η εκδίκηση τη ωραία κοιμωμένη. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, ό,τι βιβλία είδατε σήμερα, πάτε να τα αγοράσετε. Έτσι, μην κοιτάτε απλά. Είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εκδόσεις πηγή. Εκδόσεις πηγή. Κλέαρχος Σταματουλάκης από την Κρήτη, να υποθέσω. Καταγωγή έχουμε από την Κρήτη, ναι. Ωραία, μάλιστα. Είδατε, ρωτάω όλους την καταγωγή τους. Δεν σας λέω τη δική μου. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πηγαίνετε να εκδικηθείτε τώρα. Πάνω να σκεφτείτε... εκδικηθώ και να με περιμένουν θαυμαστές μου να τους υπογράψω. Σωστό, ναι, βέβαια. Μετά από την απέραντη τηλεθέαση εδώ που έχουμε. Λοιπόν. Μη συνοθήσετε όλοι, Παναγιά μου. Ναι, έρχεται κι άλλο. Κι άλλος άντρας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πού πήγαν οι κυρίες? Ναι. Έχει φέρει και σημειώσεις για να ξέρει τι θα μου πει. Όχι. Ο κύριος Σιώμος. Α, εντάξει. Ναι, μιλάτε με το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Λατρεύω το γεγονός ότι είναι εκδόσεις Οδός Πανός. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο τίτλος, αλλά και το εξώφυλλο, Ανοιχτό Παράθυρο. Δείτε τι ωραία δουλειά που γίνεται σιγά-σιγά, πόσο έχει ανέβει το ελληνικό βιβλίο από κάθε άποψη. Όχι μόνο τη συγγραφική, αλλά ναι. Α, μου το πει. Το θέλω, Μου το άρπαξε η Μπούκια. Καταγγέλλω. Εξεταστική. Λοιπόν, για πείτε μου, τι έχει το Ανοιχτό Παράθυρο, τι βλέπετε από το Ανοιχτό Παράθυρο?
Από το ανοιχτό παράθυρο βλέπουμε οτιδήποτε υπάρχει και οτιδήποτε ζει. Σε και αυτά που φύγαν και αυτά που θα έρθουν. Α, είναι ποίηματα. Είναι ποίηματα. 83 ποίηματα. Είναι η πρώτη ποιητική προσωπική συλλογή. Η δεύτερη θα βγει το χειμώνα που έρχεται. Η επιμέλεια είναι της φίλης μου, της Σιλβίτης Ριγοπούλου. Τα έχει εκδώσει ο φίλος ο Γιώργος ο Χρονάς στις εκδόσεις ο Δεσπανός. Πάρα πολύ ωραίες εκδόσεις. Και το εξώφυλλο είναι ο πίνακας του Βασίλη Σολυδάκη, ζωγράφου φίλου. Θέλουμε να στηρίζουμε την ποιήση και η Οδός Πανός το κάνει χρόνια τώρα με κάθε τρόπο και με τις εκδόσεις της. Χαίρομαι πολύ που είχαμε και ένα βιβλίο από τις εκδόσεις αυτές. Κύριε Σιώμο, διαβάζετε ποιήση όμως? Φοβάμαι ότι είμαστε ένας... Εγώ έχω ένα... Το λέω σε όλους που μου λένε για την ποιήση ότι δεν διαβάζουν. Σου λέω εγώ στο βιβλιοθήκη, στο σπίτι, σε μια από τις βιβλιοθήκες, πάνω-πάνω έχω ποιήση. Και όταν νιώθω παράξενα, παίρνω και κατεβάζω. Σήμερα κατέβασα και διάβασα μερικά αποσπάσματα από το Γιάννη Ρίτσο και από τα «Τι παράξενα πράγματα». Όποτε νιώθω παράξενα, κατεβάζω το ανάλογο ποιητικό βιβλίο. Υποθέτω ότι μπορεί να το κάνω και με το ανοιχτό παράθυρο στο μέλλον. Και σε ταξιδεύει, αλλά τώρα με τέτοιο φεγγάρι δεν είναι για ποιήση. Συγγνώμη, δηλαδή θα κάτσετε να διαβάσετε ένα τρόπο μια... πιστόρημα. Όχι. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο φεγγάρι στο κέντρο της Αθήνας. Στο φεστιβάλ βιβλίου. Έχετε μακάρι βάλει να, εδώ, κοιτάξτε τώρα. Να έρθετε όλοι. Είμαι πονηρός. Είναι μια εγώ. Υπέροχη γιορτή του βιβλίου. Το παιδί και ο χρόνος. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα που το έχει σημειώσει εδώ ο κύριος Σιώμος. Τότε έρχεται η αγάπη. Σαν ανάμνηση, σαν λύτρωση και μας θυμίζει τις στιγμές που περάσαμε μαζί. Εγώ, σαν παιδί και εσύ, σαν χρόνος. Πάρα πολύ όμορφο, κύριε Σιώμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο ποίημα. Το κρατάμε για σήμερα το βράδυ, έτσι. Ευχαριστώ μας πάρα πολύ. Μας χειροκροτάνε, νομίζω. Από κάπου μακριά. Ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρέθηκαμε δύο μικρόφωνα. Τώρα μιλάω. Λοιπόν, κύριε Στοφόρε, πώς είναι το νέο σας βιβλίο? Πάρα πολύ ωραίο, να το διαβάσετε όλοι. Θα έρθει κανείς άλλος, θα παίρνω συνέντευξη από τον εαυτό μου. Α, καλή ήρθε, πραγματικά. Τι έγινε? Αυτό είναι surprise party. Είναι χαρά που ξαναβρισκόμαστε στην έκθεση. Επίτηδες την έφερα εδώ, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μούσα μου. Μην το πάρετε στραβά. Είναι μία από τις μούσες μου. Όχι σαν τις 3.000 που είδε ο κύριος για να βγάλει το εξώφυλλο. Είναι μούσα μου γιατί από μια βραδιά που αφηγήθηκε με τον δικό της μοναδικό τρόπο μάλλον δύο παραμύθια στοιχείο, εγώ έγραψα ολόκληρο βιβλίο μετά από αυτό. Ποιο? Στα ίχνη του Ομήρου, περιπέτεια στοιχείο, σε αναφέρω ονομαστικά στο τέλος του βιβλίου. Δεν το έχω διαβάσει, αυτό ντροπή μου. Και σένα και την υπόλοιπη ομάδα και των παραμυθάδων. Είναι μαγικά. Μαγικός ο τρόπος που αφηγείται και τα παραμύθια της για παιδιά, αλλά και τα παραμύθια για μεγάλους που ακούσαμε ένα βράδυ εκεί δίπλα στη θάλασσα. Ήθελα μετά να γράψω βιβλίο και το κατάφερα και το έγραψα. Την έχω βάλει μέσα στο βιβλίο και δεν το ξέρει ακόμα. Φανταστείτε, συνεννόηση τσιμέντο που λένε. Αλλά σήμερα γιατί είσαι εδώ, τι ήρθες να κάνεις? Σήμερα είμαι εδώ γιατί κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου φιλοξενεί αφηγήσεις. Φέτος ήμασταν στη σκηνή Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Αφηγήθηκαν η Γεωργία Χαϊκάλη, Ακριβή Καλδύρη, εγώ, Νάγια Οικονομοπούλου και σήμερα ήταν ο Ταξιάρχης Μπελιγιάννης. Και κάθε χρόνο μας κάνουν την τιμή, μας δίνουν χώρο και το λαϊκό παραμύθι και το παραμύθι της προφορικής παράδοσης έχει και βρει και αυτό ένα χώρο στο Ζάπιο. Αύριο θα έχουμε τίποτα? Αύριο τελειώσανε σήμερα, ήταν η τελευταία μας αφήγηση. Δεν μ' αρέσει αυτά καθόλου όμως. Πρέπει να είμαστε καλύτερα συνεννοημένοι του χρόνου. Πες εκείνο το πολύ μικρό παραμυθάκι που λέγατε. Πιο από όλα τα μικρά. Είχατε πει ένα πολύ πολύ μικρό με την ακριβή στο στοιχείο. Γιατί δεν προλάβαινε να πούμε μεγάλο. Θα πω ένα μικρό, δεν θυμάμαι τι μπορεί να είχαμε πει με την ακριβή στοιχείο. Κοιτάμε, λέω, λοιπόν, επειδή έχουμε ένα ολόγιωμο φεγγάρι, θα σας πω ένα τόσο δούλι με ένα χότζα. Ο χότζας λοιπόν ήταν ένας σοφός δάσκαλος. Αυτό το ήξερε ο κόσμος όλος. Και όλοι πήγαιναν στο χότζα ό,τι απορία και να είχαν και τον ρωτούσαν τι ξέρει, πώς το ξέρει και όλοι τον ακούγαν μαγεμένοι. Πάει λοιπόν μια φορά και ένας και του λέει: «Βρε χόντζα μου», του λέει, «κοιτάω κάθε μέρα τον ουρανό και μια είναι το φεγγάρι εκεί και μια μικραίνει και χάνεται. Βρε χόντζα μου, όταν χάνεται το φεγγάρι, τι γίνεται?» Και του λέει ο χόντζας: «Το φεγγάρι δεν χάνεται. Τα παλιά φεγγάρια τα παίρνουν, τα κόβουν, τα κάνουν αστέρια
και είναι πάντα στον ουρανό. Χειροκροτήστε τώρα όσοι είστε εδώ τουλάχιστον. Πάρα πολύ όμορφο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι για την αυριανή παρσέλη. Πανέμορφο παραμύθι. Έτσι μας είχε μαγέψει. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί μπορεί να γράψει κανείς ολόκληρο βιβλίο ακούγοντας την «Να φύγετε». Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά που βρεθήκαμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Να πάμε σε κανένα νησί, λέγω όμως. Να πάμε, ναι. Να πάμε. Όσοι μας ακούτε και διοργανώνετε φεστιβάλ σε νησιά, σε επαρχίες, είμαστε πρόθυμοι. Τα παραμύθια βγαίνουν από την ψυχή μας. Θα φυγείτε η Νάγια, εγώ θα παρακολουθώ και μετά τον επόμενο χρόνο θα γράψω ένα βιβλίο, εντάξει. Και ευχαριστούμε λοιπόν και την Μπούκια. Βέβαια, καλά, πάνω απ' όλα. Είναι οικογένεια Μπούκια, τους είπα εγώ. Τους ξέρω. Μπορεί λοιπόν να τους κάνουμε ντοκιμαντέρ. Και να γράψεις, ένα βιβλίο για αυτή την καταπληκτική οικογένεια που μας στηρίζει. Παραχωρώ να ξαναπάρεις μια συνέντευξη με τον εαυτό. Λοιπόν, Κώστα μου, πολύ ωραίο το κόλπο σου, το διαφημιστικό που έφερες αυτήν την καλή παραμυθού. Και έτσι μπόρεσες να βρεις την ευκαιρία να πεις για το ωραίο σου βιβλίο. Ναι, σε ευχαριστώ Κώστα μου και εγώ που με κάλεσες. Εσείς ποια είστε? Όχι. Θα μου χαλάσεις. Η κυρία Κωνσταντίνα Τασοβούλου. Γεια σας κύριε Κώστα. Ναι. Εγώ είμαι πρώτο μπόι, δεν θέλω βοήθεια. Είναι η μόνη φορά που μπορώ να πω ότι μια συγγραφέα, εκτίμησα μια συγγραφέα απολύτως αντικειμενικά. Η γιατί... πρώτη. Περιμένετε, ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν διάβασα το κείμενό της δεν ήξερα καθόλου ποια είναι, δεν ήξερα το όνομά της, ήξερα ένα ψευδώνυμο. Να, κοίτα εδώ. Ήταν σε ένα διαγωνισμό οδηγήματος. Τι είναι αυτό? Σου φέρα παιχνίδι. Ήταν... Λύσε μπροστά, να δω. Α, έχει ποιο ένα... είναι το όνομα. Να σε δω. Ένα γρίφο εδώ. Έχει γρίφο. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό που κάνουμε με το σύλλογο του χωριού μου, το Ακαστέλια Φωκίδος. Ο διαγωνισμός διηγήματος Τέλειος Ξεφλούδας. Στον πρώτο διαγωνισμό είχε βραβευτεί η Κωνσταντίνα. Εκεί όλοι οι συμμετέχοντες βέβαια είναι με ψευδώνυμα. Ανοίγουμε και μαθαίνουμε τα ονόματα αφού πάρουν τα βραβεία. Και γι' αυτό λέω ότι ήταν αντικειμενικό, γιατί ήταν ένα εξαιρετικό κείμενο. Άρεσε σε όλη την επιτροπή. Πήρε το βραβείο. Και η Κωνσταντίνα είχε κερδίσει το μεγάλο προνόμιο, το τεράστιο. Να ταξιδέψω στη Ρούμελη. Ναι, αλλά σήμερα για να έρθεις εδώ, έχω ένα αντάλλαγμα που σου ζήτησα ήδη. Να τραγουδήσεις «Στο Ζάπιο μια μέρα περιπατούσα». Λοιπόν, ναι. Πάμε. «Στο Ζάπιο μια μέρα περιπατούσα, συνάντησα μια νέα ξανθομαλούσα. Φορούσε τα κουνάκι και μπλε σορτσάκι, τη λέγανε Αλίκη, Αλίκη Βουγιουκλάκι». Α, αυτό είναι παραλλαγή. Αυτό δεν είναι. Τώρα έφυγαν και το κοινό το άλλο που ήθελα να χειροκροτήσει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ ήρθα για να βοηθήσω τη δουλειά σου. Θα κρατάω αυτό. Αντί για δεν βιβλία, έχω, δεν έχω βιβλία. Έχω έρθει με προσχέδια, με σημειωματάρια. Όλοι κρατάγανε κάτι. Εγώ έπρεπε να πάρω λίγους μπακλαβάδες. Τι θα μας αποκλειστικό σου έχω, ναι. Να, για νέα έκδοση. Ναι. Ένα ραντεβού έχω βασικά και έχει αργήσει. Να φέρει το γραφείο, να φέρει τα επιστήματα. Λοιπόν, να περιμένω την εικονογράφο. Να ψηφίσουμε, τι μας αρέσει. Με τις μακέτες. Ναι. Λοιπόν, θα πω λίγα. Ναι. Και θα περιμένετε Οκτώβριο μεριά. Έρχεται η Χρύσα Ισπυρίδωνος, που είναι μια εξαιρετική εικονογράφος, για να βάλει εικόνες στο παραμύθι που ψήνεται τώρα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και λέγεται «Η τελευταία πινιάτα». Η τελευταία, πινιάτα. Πινιάτα. Ναι. Κρύβει θησαυρό μέσα. Γι' αυτό έχει εκπληξεί και η συνέντευξη. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Να μείνετε συντονισμένοι για να δείτε το βιβλίο σε λίγο καιρό. Και τίποτα. Τα έχουμε τις τελευταίες κουβέντες να κάνουμε εδώ πέρα. Μπορείτε να βρείτε πολλά βιβλία της εδώ πέρα. Στο φεστιβάλ, για πες το εσύ. Εκδόσεις Καστανιώτη. Σου δίνω ένα πολύ μικρό ποσό. Και τριγυρνάς εδώ πέρα και θέλεις να αγοράσεις. Μικρό ποσό, 20 ευρώ πολύ ή μικρό. 50. Πολύ 100. Μικρό. 10 ευρώ. Και σου λέω πήγαινε να αγοράσεις ένα από τα βιβλία σου. Για να το σώσεις, γιατί άλλα θα τα καταστρέψουμε. Δικό σου, ποιο θα κράταγες? Να πάνε να πάρουν την αριθμού πολύ από τις εκδόσεις Καστανιώτη, γιατί είναι το πρώτο που έγραψα. Και όλα, ναι, τα άλλα έπονται. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο παιδί. Σωστό. Ε. Το πρώτο παιδί, το πιο αγαπημένο. Τουλάχιστον να έχεις να λες, έχω το πρώτο της. Ελπίζω να μην βλέπουν στο σπίτι. Γιατί με τα παιδιά μου που ζηλεύει το ένα το άλλο. Δεν βλέπουν, τα άλλα είναι για ύπνο. Ναι. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις, ναι. Για ύπνο. Μετά από μένα, αφού κοιμηθώ εγώ. Ναι, ούτε βιβλία μου βρήκε για ύπνο. Αλλά έχεις κάνει και το πολύ πρωτότυπο, το μαγειρεύοντας με ένα ψάρι. Μαγειρεύοντας με ένα ψάρι δεν είναι όμως αυτό στο φεστιβάλ, οπότε γι' αυτό δεν μίλησα. Γιατί δεν έχουν έρθει εκδόσεις εδώ. Είναι από την Κρήτη. Είναι από την Κρήτη. Θα θυμώσω τώρα όμως. Γιατί αυτό θα βάλεις με κριτικούς. Όχι, δηλαδή δεν εννοούσα με την Κρήτη. Ας κάτω. Έχω κάνει συνταγές από εκεί και ήταν καταπληκτικές, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Τασοπούλου και για το τραγούδι και για την είδηση. Έχουμε επόμενο Βλέπω άνθρωπο. Βλέπω μια άλλη κυρία με ένα βιβλίο. Εκεί. Κυρία με βιβλίο, εκτός παρακαλώ. Εκτός αν το έχει αγοράσει απλά. Είναι για συνέντευξη. Είσαστε για... Με δωροδοκούνε πάλι.
Γεια σας. Α, καλά, πολύ ωραίο. Το είδα πριν. Εκδόσεις Βακχικών. Ναι. Κοιτάξτε τι ωραίο εξώφυλλο τώρα, έτσι. Θυμίζει τα Σαντέ. Κάτι τέτοιο. Κάποτε τα κάπνιζα. Ευτυχώς για μένα σταμάτησα το κάπνισμα. Δυστυχώς θα ήθελα ένα Σαντέ που και που να το καπνίζω, έτσι. Που και που, ε. Εσείς καπνίζετε. Όχι. Α, όχι, αλλά και το εξώφυλλο. Και ήταν θέμα αυτό εδώ πέρα. Τι ωραίο. Παράσταση. Μάρο Παπαδοπούλου, ναι. Το είδωστής, ο τελευταίος μονόλογος της Άννη Αν Σέξτον. Γιατί, έχει ανέβει και στο θέατρο, έτσι. Είναι με αφορμή τη θεατρική παράσταση η έκδοση. Για πείτε μου παραπάνω γι' αυτό. Να σας πω καταρχήν ότι εγώ δεν είμαι συγγραφέας. Ναι. Να μας διακόψω. Ναι, να έχω ένα κείμενο για να πούμε... Ναι, θα πάμε να δούμε λοιπόν για το Θέατρο Express, έτσι αλλού στο θέατρο είμαστε. Ναι, ναι, θα σχετικό. Να θα το αναβάζετε σε ένα λεωφορείο εσείς, ε? Να το σκεφτώ 5 λεπτά και να σας απαντήσω. Σκεφτείτε τώρα μια τρελή ιδέα, έτσι, να, στο λεωφορείο που βλέπουμε στα πλάνα και που έχει θέατρο, να βλέπαμε την παράσταση, αλλά αυτό το εξώφυλλο πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι αλλιώς τώρα εντάξει, αγαπάω τις εκδόσεις Βακχικών και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι απευθύνθηκα εκεί όταν ήθελα να βγάλω κι εγώ ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Αλλά το θέατρο το αγαπάμε όπως και την ποίηση, να το στηρίζουμε το ελληνικό θέατρο. Πρέπει πολύ. Και αυτές οι ωραίες πρωτοβουλίες που στηρίζονται και από το Μπούκια και από το Φεστιβάλ του Βιβλίου είναι καταπληκτικές, έτσι. Θέατρο Express. Βλέπουμε πλάνα τώρα από το λεωφορείο. Όπου υπάρχει παράσταση, θα είναι και αύριο, έτσι, για όσους δεν μπορούν σήμερα. Μπορούν να έρθουν αύριο να ενημερωθούν από το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Έχει δύο παραστάσεις. Είναι μια ωραία ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ. Θα είμαι και εγώ εδώ νωρίτερα, να πω την αλήθεια. Θα κάνω μια δράση στις 6 ώρα και μετά, μόλις τελειώσω τη δράση, θα πάω να το δω. Αύριο δεν το χάνω. Τώρα μου την έφερε το μπούκι, άμα βάλε την ώρα που είναι η παράσταση να κάνω εδώ πέρα... Και εγώ θέλω να τη δω αυτή την παράσταση. Όχι, θέλει και η κυρία Παπαδοπούλου. Πάμε μαζί αύριο, κυρία Παπαδοπούλου. Μας τη φέρανε σήμερα άσχημα. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Ξέρω ότι είχε γίνει και σε συνοικίες της Αθήνας. Αλλά γυρνάμε, για πείτε μας λοιπόν τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο προέκυψε επειδή εγώ έφτιαχνα αυτή την παράσταση, αυτό το μονόλογο. Βασισμένο στη ζωή και την ποίηση της Αν Σέξτον, την οποία είχα ανακαλύψει πάλι με αφορμή μια παράσταση πριν κάποια χρόνια. Εντυπωσιάστηκα από την ποίησή της και τη ζωή της, κάπως ταυτίστηκα που λένε κιόλας, και είπα κάποια στιγμή θέλω να κάνω κάτι με αυτό το υλικό. Αυτό δεν έγινε αμέσως, πήρε κάποια χρόνια. Αλλά όταν πια το τόλμησα, είχα την τύχη να δουν οι άνθρωποι της εκδόσης Βακχικών μια δημοσίευση για την παράσταση και να μου προτείνουν αν ήθελα το κείμενο αυτό να το εκδώσουμε ως πλέον θεατρικό μονόλογο το και οποίο συνόδευε την παράσταση. Γιατί είμαι ηθοποιός κατά βάση. Ναι, αλλά... Γράφω στο σπίτι και μου για λογαριασμό. Πολλά θα έλεγα. Και αρχιτέκτονες. Ναι, είχα κάνει και έχετε τέτοιες κάνει σπουδές. Ένα σωρό ωραία πράγματα από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραία. Θέλω να πω πρώτη φορά βλέπω το όνομά μου τυπωμένο σε βιβλίο. Υπό αυτή την έννοια. Η παράσταση θα ξαναπαιχτεί. Ήταν... Η παράσταση, κοιτάξτε, επειδή ήταν κάτι πάρα πολύ προσωπικό και ιδιαίτερο και κυρίως αυτό. Αφετέρου είδα ότι οι άνθρωποι που την είδαν κάτι τους έκανε, σίγουρα θα ξαναγίνει. Τώρα το πότε και το πού ακριβώς δεν ξέρω. Παίζατε η ίδια στην παράσταση. Ναι, εγώ είμαι αυτή η κυρία εκεί. Σου βαρολογείτε. Μάλιστα. Α, καλά. Ναι. Κοιτάξτε τώρα έτσι, μεταμόρφωση καταπληκτική. Απίστευτο. Νομίζω ότι όταν παίζουμε... Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Θέλω να πω ναι, ότι η φωτογραφία και όλη η φωτογράφηση ήταν από έναν πολύ εξαιρετικό φωτογράφο που ασχολείται πλέον πολύ με τα θεατρικά, το Χάρη το Γερμενίδη. Χάρης Γερμενίδης, να το πούμε το όνομα. Χάρης Γερμενίδης. Η φωτογραφία στις μέρες μας δυστυχώς περνάει κρίση και καλό είναι... Η αισθητική του είναι πολύ υψηλή και πολύ συγκεκριμένη, θα έλεγα. Και η εικόνα τουλάχιστον που συνόδευε την παράσταση έκανε αίσθηση. Θα ήταν μια ωραία ιδέα το μπούκι όταν θα γίνει η παράσταση
να την κινηματογραφήσει και να την έβλεπε και κανείς άλλος από όσους θα μπορέσουν να δουν. Φυσικά έχει ήδη κινηματογραφηθεί από κάποια εκπομπή θεατρική του Attica TV. Έγινε ένα αφιέρωμα στην παράσταση, πολύ, πολύ φροντισμένο. Πολύ γενικά είχα την τύχη, οι συνεργάτες ή όλοι οι άνθρωποι που συνάντησαν αυτή την παράσταση και βοήθησαν, να έχουν έτσι ένα πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό για μένα. Δεν θα τη χάσουμε. Θα μας καλέσετε όταν θα μας ενημερώσετε μάλλον. Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω εγώ ευχαριστώ. Απίστευτο. Δείτε Εξώφυλλο, δείτε και την κυρία Παπαδοπούλου τώρα και δείτε τι ωραία δουλειά μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του ηθοποιού, να μεταμορφώνεται. Ναι, βέβαια. Απίστευτο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Έχουμε άλλον συγγραφέα ή... Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ κυρία ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Όχι, ναι, μετά. Όχι σε κάμερα μπροστά. Ναι, έλα, άντε. Κοιτάξτε το. Αυτό, από την κρίζα διαφήμιση περάσαμε στη χιδέα άμεση. Όχι, δεν είναι. Είναι το αμέσως, αδέρφων. Λοιπόν. Να βγάλω λόγο. Μίλα εσύ λίγο όσο υπογράφω εγώ. Λοιπόν, να σας πω πώς γνώρισα τον Κώστα. Μας είχαν καλέσει σε ένα φεστιβάλ που έγινε στη Χίο. Φατσικά δεν γνωριζόμασταν. Εμείς ήμασταν μία παρέα 5 άτομα και ο Κώστας κάπου 4 άτομα. Και ο Κώστας μόνος του. Δεν είχαμε ούτε κινητό του, είχαμε ένα σταθερό τηλέφωνο και ψάχναμε να βρούμε ποιος μπορεί να είναι ο στοφόρος για να συνταξιδέψουμε από τον Πειραιά και να πάμε στη Χίο. Τελικά βρεθήκαμε, συνταξιδέψαμε, φτάσαμε στη Χίο, επιβιβαζόμαστε σε ένα αυτοκίνητο και πηγαίνουμε και εκεί παθαίνουμε την πρώτη πλάκα με τον Κώστα, διότι ο Κώστας ξέρει τα πάντα. Ήξερε να μας πει χιλιόμετρο-χιλιόμετρο τι θα συναντούσαμε στη διαδρομή μας. Κάναμε εξαιρετική παρέα. Το μόνο που δεν κάναμε ήταν ότι δεν κολυμπήσαμε τελικά. Κολυμπήσαμε ελάχιστα. Εγώ κολύμπησα. Εμείς, μας έφαγαν οι πρόβες. Σας έστειλα αλλού και πήγαινα και κολύμπαγα. Ναι. Περάσαμε ωραία γιατί και ο Κώστας είχε εργαστήρια σε σχέση με τα βιβλία του και εμείς είχαμε παραστάσεις. Στηρίξαμε πολύ ο ένας τον είναι άλλον. Είναι ηχείος έτσι αλλιώς. Το βιβλίο πάει πολύ καλά από μόνο το, οπότε επιτρέπεται. Να τρίτη έκδοση σε ένα χρόνο. Ήσασταν πολύ γουρλίδες να πω. Είχα την τεράστια χαρά να σας γνωρίσω. Να πω την αλήθεια, όταν ακούω αφήγηση παραμυθιών, επειδή έχει γίνει λίγο του σειρμού, δεν πείθομαι πάντα ότι θα είναι κάτι καλό, αλλά εδώ ήταν πραγματικά το εκπληκτικό και νομίζω το έδειξα καλώντας και πολλούς παραμυθάδες μετά όταν κάνουμε το Φεστιβάλ Παραμυθιών στο Χαλάνδρι. Αλλά εσύ με είχες εντυπωσιάσει πάρα πολύ σε εκείνο το αστείο παραμύθι που είπες. Με τη γριά. Με τη γριά. Ναι, θυμάμαι και ο Γιάννης ο Μακρυδάκης που ήρθε μετά και μου είπε: αυτό μου λέει πώς το έκανες. Και εκεί πήρα και εγώ πάλι μια μεγάλη. Έπρεπε να δείτε πώς την κοιτάγανε τα παιδιά. Ήταν εκεί στον Υπερίωνα. Ναι, ναι. Το βιβλίο εδώ ξεκινάει από τον Υπερίωνα. Ωραία. Και τελειώνει στον Υπερίωνα. Να διαβάσω. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εγώ γιατί, ευχαριστώ. Για την άμεση γκρίζα και δεν ξέρω τι πολύπλευρη, πολύχρωμη διαφήμιση μάλλον. Σου έγραψα και αφιέρωση. Ευχαριστώ. Αφού αυτοδιαφημίστηκα. Άλλο συγγραφέα, ρε παιδιά, γιατί έχω γίνει ρεζίλ των σκυλιών. Πολεμιστής. Γιατί? Γιατί έρχονται πολεμιστές σήμερα. Α, οκ. Okay. Για να δω τι είναι. Να, καλά το κατάλαβα εγώ. Μεταβίας. Εδώ. Πάλι πολύ ωραίο εξώφυλλο. Κοιτάξτε τώρα, δηλαδή, αυτό το πράγμα, και δεν το λέμε για να ευλογάμε εδώ τα γένια κανενός, είναι το ένα εξώφυλλο καλύτερο από τα άλλο. Κοιτάξτε τι δουλειά έχουν κάνει πλέον οι γραφίστες και εκδοτικοί εκεί. Είναι ανάλογο και το περιεχόμενο. Αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψει ο αναγνώστης. Πείτε μου, είναι αστυνομικό? Όχι, είναι μυθιστόρημα ενηλικίωσης. Είναι με ένα παιδί, με έναν έφηβο, ο οποίος είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού, αποφασίζει να αλλάξει και στον δρόμο μπαίνει και στον πειρασμό να περάσει στην άλλη πλευρά, στην πλευρά του θήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο. Είναι κατάλληλο και για παιδιά μεγαλύτερα έτσι, στην εφηβεία ή όχι? Όταν το έγραψα δεν είχα στο νου μου κάποιο συγκεκριμένο κοινό. Θεωρώ ότι είναι ενήλικο, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε την ικανότητα, την αντιληπτική ικανότητα των εφήβων. Οπότε θεωρώ ότι μπορούν να το... Η κόρη που είναι 14 διαβάζει βιβλία, έτσι, που είναι πάνω από την ηλικία της, οπότε ναι. Αυτό υποθέτω όπως μου το αφηγηθήκατε το θέμα και όπως βλέπω το εξώφυλλο και όλα αυτά, την τραβούσε και την ίδια. Ναι, αν την ενδιαφέρει, είναι το δεύτερο. Δεύτερο, το άλο? Το άλλο έχουν περάσει 10 χρόνια, οπότε το έχω αφήσει λίγο πίσω. Πότε το γράψατε, στον υπηαγωγείο? Όχι, εντάξει, στα 29 το γράψα. Λοιπόν, Αντώνης Πάσχος, Μεταβίας,
Πολύ ωραία έκδοση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Θα το διαβάσουμε και αυτό. Να δούμε πότε θα βρούμε καιρό. Λέω να πάψω να ασχολούμαι με άλλα πράγματα και να διαβάσω μόνο βιβλία. Πολύ ευχάριστο. Λέω να με προσλάβει κάποιος να κάνω μόνο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Γιώργος Πολίτης. Το γράμμα που δεν διαβάστηκε ποτέ. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον εξώφυλλο. Εκδόσεις Οκεανίδα. Οκεανίδα. Εσάς τι διαπραγματεύετε το βιβλίο? Είναι ένα μυθιστόρημα που προοδεύει παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα του εθνικού διχασμού. Είναι η ιστορία 10 ανθρώπων που γνωρίστηκαν, αγαπήθηκαν, παντρεύτηκαν, σκοτώθηκαν, φίλιωσαν, όλοι εξαιτίας ενός γράμματος που δεν ανοίχθηκε ποτέ. Αναφέρεστε στην περίοδο του διχασμού. Χρειάστηκε να μελετήσετε πολύ. Ναι. Χρειάστηκε οπωσδήποτε. Τα ιστορικά γεγονότα είναι αυθεντικά, αναφέρονται με εγκυκλοπαιδικό τρόπο. Δεν αναμειγνύονται οι πρωταγωνιστές μέσα σε αυτά. Δεν υπάρχουν διάλογοι μεταξύ των πρωταγωνιστών. Απλά προχωρούν παράλληλα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα περίοδος. Δυστυχώς η Ελλάδα σπανίως ξεφεύγει από αυτή την αρρώστια του διχασμού. Ενδιαφέρον να διαβάσουμε πώς το διαπραγματεύεται ο κύριος Γιώργος Πολίτης μυθιστορηματικά στο βιβλίο «Το γράμμα που δεν διαβάστηκε ποτέ», εκδόσεις Οκεανίδα. Θα το διαβάσουμε και αυτό. Βλέπω κι άλλον συγγραφέα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Ένας νέος συγγραφέας με ένα πιο ροκ εξώφυλλο. Γεια σας. Γεια. Να τα καλά το λέω. Έχει ροκ εξώφυλλο. Είναι και πιο ροκ, θα έλεγα. Δύο ποτά και μια φτηνή ατάκα, εκδόσεις Πνοή. Πολύ ωραίο. Δείτε πώς καταφέρουν οι γραφίστες να πιάσουν λίγο το πιάνει το πνεύμα του βιβλίου. Εγώ όντως θα θέλω να πω ότι το φυλακίζει απόλυτα. Είναι πολύ αντιπροσωπευτικό το εξώφυλλο. Γιατί όταν μου το δείξανε μαζί με άλλα δύο, πήγε κατευθείαν το μάτι μου εκεί και αποφάσισε ότι ήταν αυτό. Δύο ποτά. Δύο ποτά μόνο. Δύο ποτά, ναι. Δύο ποτά είναι αρκετά. Είναι, τι διαπραγματεύεται περίπου? Είναι μια ιστορία, έτσι. Είναι μια ιστορία γραμμένη σε γλώσσα ρεαλιστική. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν και σκληρή. Μια ιστορία ενός νέου, ο οποίος επιστρέφει στην επαρχιακή του πόλη μετά τις σπουδές του και μετά από μια έντονη ερωτική σχέση και προβλήματα με την οικογένειά του, αναγκάζεται να φύγει από αυτή την πόλη και να πάει στην Αθήνα να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία? Ναι, είναι, θα έλεγα, 95% δικό μου. Α, ναι. Ναι. Εσείς από πού είσαστε καταγωγή? Από Εύβοια, από Χαλκίδα. Και γυρίσατε πίσω ή όχι? Ναι. Α, ναι. Ναι. Ήτανε, το έχω γράψει πριν μερικά χρόνια, απλά εκδόθηκε προσφάτως. Και το γράψα μια περίοδο έτσι δύσκολα συναισθηματική. Πέρναγα έτσι μια φάση περίεργη, μόλις είχα έρθει στην Αθήνα. Και αντιμετώπιζα διάφορα θέματα έτσι δικά μου. Και αυτό το πόνημα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων μου εδώ σε αυτή την πόλη που προσαρμοζόμουν και προσπαθούσα να βρω τους ρυθμούς μου. Πιστεύετε ότι θα ταυτιστούν έτσι νέα παιδιά που έρχονται στην Αθήνα από αλλού και ίσως δεν ταιριάζουν απόλυτα με το κλίμα? Κάποιοι από αυτούς, ναι. Κάποιοι από αυτούς, ναι. Έτσι πιστεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, Σωτήρης Παπασκούλης, Δύο ποτά και μια φτηνή ατάκα, εκδόσεις Πνοή. Άλλο ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Για τη βιβλιοθήκη σας και όχι για τη βιβλιοθήκη, για να ασχολείστε στη βιβλιοθήκη, για να το διαβάσουμε. Και ειδικά για νέους που νομίζουν ότι δεν μπορούν να βρουν κάτι στα βιβλία. Νομίζω ότι απευθύνεται σε νεανικό κοινό κυρίως. Αυτό και άλλα βιβλία, όπως το προηγούμενο που παρουσιάσαμε, νομίζω ότι απευθύνονται και στο κοινό το νεανικό και αποδεικνύουν ότι το διάβασμα είναι απαραίτητο για να μας ταξιδέψει και να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Έλα. Τι γίνεται? Μήπως κάνεις... Έλα εδώ. Πού πας, καλέ? Μήπως κάνεις κανένα σασμό τώρα, δηλαδή? Για έλα εδώ κοντά. Σασμός γίνεται όταν υπάρχει βεντέτα. Να σε βλέπουν. Υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει βεντέτα. Μεγάλη αγάπη, χρόνια. Συγγραφέας με βιβλία που τα έχετε αγαπήσει, διαβάσει. Να κάτσω στη μέση, λέει.
Αυτό που είπα για όσους δεν είναι από την Κρήτη ή δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο του, με τον τίτλο αυτό «Σασμός», δεν θα καταλάβανε γιατί του το είπα. Σασμός είναι όταν προσπαθείς, όταν υπάρχει μια βεντέτα. Συμφιλίωση. Ο σασμός είναι το αντίδοτο της βεντέτας. Είναι το αντίδοτο, όχι το αντίθετο. Είναι και συμφιλίωση αυτών που έχουν να βεντέτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πράγματι ακόμη. Γιατί διάβασα και άλλο βιβλίο, εκτός από το δικό σου, άλλο ένα που πάλι αναφερόταν σε πρόσφατη κατάσταση με βεντέτα. Υπάρχουν ανοιχτές βεντέτες, οι οποίες έχουν φθήνει με τον καιρό, αλλά υπάρχουν σε κρεμότητα, είναι σε κρεμότητα. Το θέμα είναι να επικρατήσει η λογική και η σύνεση στα μυαλά των ανθρώπων, ώστε να μην ακολουθήσει το κακό, μην συνεχιστεί. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσω εγώ, έτσι. Ναι. Δεν ρωτήσατε το όνομα, θα το αφήσουμε ένα ερωτηματικό μεγάλο. Το ξέρουν όλοι, νομίζω, ποιος είναι. Λοιπόν, θα διαβάσετε το σασμό. Θα μπείτε, θα βρείτε ποιος έχει γράψει το σασμό. Να σας βάζουμε και τίποτα δύσκολο. Η άλλη, η Τασοπούλου, πριν μου έβαλε την κάρτα της για να τη λύσω σε κρεμάλα. Και αν δεν βρω το όνομά της, να κρεμαστώ, το βλέπετε. Λοιπόν, το δικό σας όνομα όμως πείτε το μου. Μαρία Εκμετσίογλου. Εκμετσίογλου. Ναι, καλά, εντάξει, καταλάβαμε από πού είστε. Είσαστε από την Πελοπόννησο, ε? Είμαι κάπου εκεί λίγο πιο δεξιά από την Πελοπόννησο, από την Κωνσταντινούπολη. Καλά τώρα. Δεν φέρατε τίποτα. Να σας πω έτσι, παρουσίαση χωρίς μεζέδες. Οι μεζέδες είναι μετά. Μετά. Μετά θα έρθείτε στο Καλαμάκι, εκεί είναι το εστιατόριο και είναι οι μεζέδες. Θα πάμε Καλαμάκι στο εστιατόριο. Πού είναι το για πείτε διεύθυνση. Θουκυδίδου 53. Θουκυδίδου 53. Άμα πάω και δεν μου βγάλουν μεζέδες, θα αρχίσω να κυνηγάω την κυρία Μαρία. Γύρω-γύρω από το μαγάζι. Εσείς ελάτε και να δείτε εκεί μεζέδες. Ποιος είναι ο πιο αγαπημένος σας μεζές? Αχ, είναι πάρα πολλά. Ένα. Όταν φτιάχνεις και δημιουργείς, δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Έναν, έτσι, πολύ ωραίο. Να τους κάνουμε να τρέχουν τα σάλια που το βλέπουν τώρα, να τρέχουν... Η Λακέρδα. Και κλειστά τα μαγάζια. Αχ, πω... Ναι. Λακέρδα, Κωνσταντινούπολη χωρίς Λακέρδα και Ουζάκι δίπλα, δεν νοείται. Έπαθα κάτι εδώ. Δεν πρέπει να κάνω τέτοιες. Με προκαλέσατε, τι να κάνω. Για πείτε μου, τι έχει το βιβλίο μέσα. Το βιβλίο έχει ερωτικά μπαχαρικά. Δηλαδή και τι παθαίνεις άμα τα φάγα. Πολλά. Για πείτε. Οι αισθήσεις ζωντανεύουν. Τα συναισθήματα ζωντανεύουν, γιατί μην ξεχνάμε τα αρώματα και οι μυρωδιές είναι η κληρονομιά της μνήμης μας. Πέρα από το ερωτικό, ζωντανεύουν και οι μνήμες. Με τα μπαχαρικά και με τη μαγειρική, όταν χρησιμοποιούμε μπαχαρικά, πάμε στα σπίτια της γιαγιάς μας, πάμε σε ξεχασμένες μνήμες, πάμε σε αναμνήσεις. Αυτό το ρόλο έχουν τα μπαχαρικά. Υπέροχο βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, Μαρία Εκμετσιόγλου. Ερωτικά μπαχαρικά της πολίτικης κουζίνας, απίθανες συνταγές. Τώρα δεν μπορώ να σας το ανοίξω και όλο να δείτε τις φοβερές. Να, ερωτικό μεθυστικό ζεστό κόκκινο κρασί. Εγώ δεν μ' αρέσει το ζεστό κρασί, πάω αλλού. Αυτό είναι χειμωνιάτικο. Ναι, μωρέ τώρα. Αχ, Παναγιά μου. Κάνετε δίαιτα, αν κάνετε δίαιτα, αλλά κοιτάξτε αλλού. Κοιτάξτε αλλού, αν κάνετε δίαιτα, παρακαλώ. Ντολμάς ψωμιού ανατολίτικος. Αν κάνετε δίαιτα, συγγνώμη που σας το κάνω αυτό το πράγμα. Ε. Ναι, είναι ψωμί, φρατζόλα. Ναι. Και μόνοι μας να μην το ζυμώσουμε, θα το πάρουμε από το φούρνο. Όχι άλλο, ναι. Αλλά θα το γεμίσουμε μέσα με ρύζι, με κουκουνάρια, με σταφίδες, με κρεατάκι. Κοντεύω να πέσω από την καρέκλα. Παναγιά μου, τι άλλο θα δείξω. Κανέλα μοσχοκάρφι. Ριζόγαλο στο φούρνο. Αυτό για τη δίαιτα καλό είναι. Ένα ριζόγαλο, εντάξει, δεν πειράζει. Έχει και κουνεφέ πιο κάτω. Το ριζόγαλο είναι εντάξει, δεν είναι. Εντάξει είναι, βεβαίως. Να φέρουμε κάτι για τον λόγο την άλλη φορά, μας πει. Λίγο ρύζι, λίγο γάλα, λίγο ζαχαρίτσα. Παναγιά μου, αυτό τι είναι. Ανοιξιάτικη πίτα. Ευτυχώς έχουμε φθινόπωρο. Πάω αλλού. Ανοιξιάτικη. Πόρε, Παναγιά μου, τι γίνεται εδώ. Ψωμάκια. Αυτό είναι γιατί δεν τα κατάλληλα. Συγγνώμη. Αυτό ακούς, δεν έχει τίποτα. Ακούς είναι ότι πρέπει, εντάξει. Και η μακαρονάδα όταν δεν συνοδεύεται με κρέμα γάλακτος και βούτυρο. Light. Είναι light. Είναι μια μακαρονάδα με φρέσκα ντοματούλα. Να πάρουν ολική άλυση μακαρόνια για να είναι. Μηδέν θερμίδε. Τίποτα. και αυτό. Ένα ψαράκι, μωρέ, σιγά τώρα. Ένα ψαράκι, το οποίο το ψάρι τι λέμε, είναι φρούτο. Ψάρι μπουγουλαμάς. Τι να πω, γιατί μου αρέσουν τα ψάρι. Ο μπουγουλαμάς... Αυτό κάνει, γιατί δεν τα όπως... Ο μπουγουλαμάς είναι ψαράκι που ψήνεται μέσα σε λίγο ζουμάκι, λίγο νερό. Είναι το ίδιο το ψάρι, είναι η πατάτα, λίγο καρότο, έχει λίγα μανιτάρια, μύδια, γαριδούλες.
Είναι κάτι σαν κακαβιά, να το πω έτσι. Πείτε μου πού θα έρθω πάλι, Θεμιστοκλέους. Πόσο Καλαμάκι Θουκυδίδου 53. Καλαμάκι Θουκυδίδου 53. Πω, πω. Να ανοίξω κι άλλο. Μου φαίνεται θα... Όλα στα ψάρια έχετε πέσει. Ναι, μ' αρέσουν. Είναι λαβράκι στη κολλά πολύ. Τέλειος διαιτητικό. Να, άμα κάνετε δίαιτα και σας στεναχώρησα πριν, ένα λαβράκι λαδόκολλα. Ναι, έχει κρεμμυδάκι, ντοματούλα, πράσινη πιπεριά. Ναι, μπορείς να αγοράσεις ένα λαβράκι έτσι και να δώσεις λίγα λεφτά. Το βάζεις στη λαδόκολλα σου, μια χαρά. Με λίγα λαχανικά, ό,τι έχει το ψυγείο. Να βάλουμε και τίποτα ερωτικά μπαχαρικά όμως, για ώστε μετά να έχει και πιο ενδιαφέρον. Χωρίς ερωτικά μπαχαρικά, μαγειρική δεν γίνεται. Σωστό. Άλλο, για να δούμε κανένα. Τώρα να πέσω και σε κανένα άλλο έτσι, στην τύχη. Έχει για δίαιτα. Εδώ δεν έχει δίαιτα, εδώ είναι χριστουγεννιάτικος κορμός. Είναι μακριά. Βέβαια, τα Χριστούγεννα δικαιολογούμαστε. Αυτό. Πω. Τέλειος διαιτητικό και παραδοσιακό. Α, το θέλω. Πίτα με αμπελόφυλλα. Ναι, αντί ζυμάρι έχει αμπελόφυλλα. Τώρα μου τρέχουν τα σάρια, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Φτάνει. Λοιπόν, καταπληκτικό βιβλίο Μαρία Κμετσιόγλου. Ερωτικά μπαχαρικά της πολιτικής κουζίνας, εκδόσεις Παντάκη, πολύ ωραία εκδόση, ωραίες φωτογραφίες, να θες να δαγκώσεις το βιβλίο. Οι φωτογραφίες πραγματικά είναι του Δρακόπουλου, του Γιώργου, ναι. Το food styling είναι της Έλενα Σκαΐτσι. Πραγματικά δουλέψαμε πάνω από 6 μήνες για αυτό το βιβλίο. Τα φαγητά όλα μαγειρεύτηκαν εκείνη την ώρα, φωτογραφήθηκαν. Πραγματικά και μετά μαζευόντουσαν οι φίλοι. Όταν θα κάνετε το επόμενο βιβλίο θα με καλέσετε στη φωτογράφηση. Στη φωτογράφηση, γιατί ώστε τα μαγειρεύουμε και τα τρώμε. Να αναλάβω εγώ να μην τα πετάξετε, ξέρεις τώρα. Αλίμονο, φαγητό να πάει χαμένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολαυστικό, χορταστικό. Τα βιβλία λοιπόν δεν μας ταξιδεύουν μόνο. Μας χορταίνουν έστω και με τη φαντασία. Τώρα να δω τι θα βρω στο σπίτι όταν θα γυρίσω. Όχι, έχω φτιάξει ένα ωραίο μπριάμ. Μια χαρά. Μια χαρά. Είναι και διαιτητικό, οπότε δεν θα πεθάνω από την πείνα. Αλίμονο, να έρθετε μαζί μας. Πάμε εστιατόριο τώρα. Λοιπόν. Έχουμε άλλο συγγραφέα. Ναι, αμέ. Πήρα ήδη από τον εαυτό μου εγώ. Ελάτε. Ευχαριστώ. Πω, Παναγία μου. Τι πάθαμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνουμε. Εσείς. Παράσταση. Εγώ, ναι, κάνω παράσταση. Ναι. Πού. Έχω αύριο μια παράσταση μπαίνοντας στον έκτο χρόνο. Ναι. Μιας επιτυχημένης, προφανώς, αφού μπαίνει στον έκτο χρόνο, παράσταση σε ένα μονόλογο του Φιοντόρου Ντοστογεύσκη, το όνειρο ενός γελίου. Α, πολύ ωραία. Ναι. Το όνομά σας. Δημήτρης Βερίκιος. Δημήτρης Βερίκιος. Ναι. Η σκηνοθεσία είναι του Τάκη του Χρυσικάκου. Αύριο λοιπόν η μοναδική προγραμματισμένη για φέτος, στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον, παράσταση εντός Αττικής, στο Ανοιχτό Θέατρο Θανάσης Βέγκος στον Κορυδαλό, σε 8.30 ώρα. Είπαμε, αγαπάμε και το θέατρο και άλλωστε είναι, μπορούμε να πάρουμε και το βιβλίο του Ντοστογεύσκη. Έτσι. Ναι, έτσι ήθελα, αυτό ήθελα να πω. Αφού ξεκινήσω πρώτα από το εξής, ότι το να μιλήσει κανείς για την αξία του βιβλίου είναι σαν να νομίζει πως ανακάλυψε την πυρίτιδα ή ότι παραβιάζει μια ανοιχτή πόρτα. Σωστά. Έτσι, είναι τόσο προφανές. Και επίσης, με βάση κάτι που είπατε πριν, δεν μας ταξιδεύει απλώς το βιβλίο έξω, παντού, αλλά και μέσα μας. Ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι το βασικότερο. Νομίζω, έτσι, προσπαθώντας να ξεχωρίσω έτσι κάτι από αυτή την πολύπλευρη και πολυδιάστατη αξία του βιβλίου, της γραφής, της ανάγνωσης, ότι πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός ότι το βιβλίο σε ενεργοποιεί. Και το λέω αυτό γιατί στην εποχή μας έχω την εντύπωση ότι έχουμε λίγο απενεργοποιηθεί οι άνθρωποι. Νομίζω είναι φανερό για ανθρώπους που σκέφτονται και παρατηρούν έτσι απλά. Νομίζω αν διαβάζαμε περισσότερο, αν βλέπαμε καλό θέατρο και κινηματογράφο, ακούγαμε καλή μουσική, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός. Βέβαια. Βέβαια, είναι. Πολύ απλά, χωρίς να χρειαστεί να γίνει. Νομίζω πως λέμε το αυτονόητο έτσι κι αλλιώς, αλλά και πάλι νιώθω ότι στην εποχή μας χρειάζεται να επαναφέρουμε τα αυτονόητα. Έχουμε ξεφύγει λιγάκι. Έχουμε δηλαδή θεωρήσει σαν φυσικό το συμβατικό. Στο Ανοιχτό Θέατρο Θανάσης Βέγκος, αύριο το βράδυ, έτσι. Ναι, το όνειρο ενός γελίου Ντοστογεύσκη. Ναι. Από τον κύριο Βερίκιο, μονόλογος. Τι θα θέλατε άλλο να ανεβάσετε κάποιο έτσι μεγάλο συγγραφέα? Ποιο βιβλίο σας έχει η τριγκάρη που θα θέλατε στο μέλλον, αφού, γιατί μην το συνεχίσετε για 36 χρόνια τον Ντοστογεύσκη. Ναι. Αν και με πάει μόνο του, έτσι. Ναι, γιατί αλλά δεν το πας με το ζόρι, πάει μόνο του.
Και είναι μεγάλη, αισθάνομαι μεγάλη ευλογία και χαρά όταν πηγαίνω να ανεβώ να παίξω αυτό το έργο, γιατί δεν κάνω θέατρο με καριερίστικη νοοτροπία. Δεν είναι προφανώς πολύ παράξενο να παίζεις αυτή την παράσταση 6 χρόνια, δεν αρχίζεις, λέω τώρα κάτι, δεν ξέρω, δεν είμαι ηθοποιός, δεν αρχίζεις να παίρνεις στοιχεία του ήρωα, δηλαδή να νιώθεις μέσα στη μέρα σου καθώς κυκλοφορείς. Δεν σε πειράζει καθόλου, είναι, κατεβάζεις το... Ναι. Όχι, δεν το κατεβάζεις. Δεν το κατεβάζεις πότε. Όταν αυτό που έχεις κάνει το έχεις αγαπήσει. Ναι, γι' αυτό το έχεις επιλέξει. Εγώ είναι πολλά χρόνια τώρα που τα έργα που επιλέγω να κάνω, γιατί έχω πάρει την πρωτοβουλία να επιλέγω εγώ τα πράγματα και τους συνεργάτες μου, δεν τα επιλέγω με βάση αυτό που είπα πριν, τη φήμη, τα χρήματα, ξέρω, την επιτυχία και όλα αυτά. Τα επιλέγω με βάση πράγματα που αγαπάω και που αισθάνομαι ότι το κείμενο αυτό που έχω επιλέξει θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί σε μένα πρώτα αρέσει. Κατά συνέπεια, ο ρόλος, ας πούμε, ο γελίος που κάνω τώρα τον Ντοστογεύσκη, μπαίνει μόνος του μέσα μου. Τον κουβαλάω. Δηλαδή δεν θέλω να τον βγάλω από πάνω μου. Αλλά τι άλλο επόμενο, έχει υπάρχει κάποια σκέψη? Επόμενο είναι, προσπαθούσα να αποφύγω τα τελευταία χρόνια να κάνω πάλι τον Ντοστογεύσκη. Η σκέψη μου έλεγε ότι δεν πρέπει να κάνεις πάλι τον Ντοστογεύσκη. Γιατί εντάξει, πάλι τον Ντοστογεύσκη. Αλλά υπέκυψα, Παναγιώτη μου, στους τύπους της καρδιάς μου, στο ενστικτό μου να το πω αλλιώς, και ήδη ξεκίνησα. Έκανα την πρώτη παράσταση, δηλαδή, στη Λευκάδα, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και το ένιωσα και αυτό, πέρα από το ότι ο κόσμος μίλησε ενθουσιαστικά γι' αυτό. Ένα κείμενο από τους αδελφούς Καραμαζόφ, το Μέγα Ιερό Εξεταστή. Και επειδή η πρώτη φορά μου έδωσε μέσα μου έτσι την πεποίθηση ότι αυτό είναι ένας καινούργιος δρόμος, ένα καινούργιο ταξίδι, νομίζω πως θα συνεχίσουμε το Στογεύσκη. Χωρίς να σημαίνει, εννοείται, ότι δεν υπάρχουν άλλοι συγγραφείς που με απασχολούν. Ένας ωραίος τρόπος, αν τυχόν είσαστε από αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει τον Στογεύσκη, ξεκινάτε, πάτε στο θέατρο αύριο, Θανάσης Βέγκος, βλέπετε τον κύριο Βερίκιο, απολαμβάνετε την παράσταση, γιατί για να συνεχίσετε για 6 χρόνια, καταλαβαίνετε, δεν θα είναι και ό,τι να είναι. Έχω πάει σε πάνω από 50 πόλεις. Και δεν ανεβάζει καμιά επιθεώρηση, καμιά κωμωδία από αυτές τις συμφοράς που βλέπουμε και μας πιάνει απελπισία και καταστρέφουν το αισθητικό κριτήριο μικρών και μεγάλων. Είναι μια παράσταση, μόνο αυτό θα πω. Ατμοσφαιρική, μα εδώ ο Παναγιώτης που το έχει δει λέει ατμοσφαιρική παράσταση. Ο Παναγιώτης... Θα είμαι ευτυχώς θα είμαι εδώ αύριο, γιατί θα απολαύσω πάλι το φεστιβάλ κάνοντας μια δράση, αλλά δυστυχώς δεν θα είμαι στο ανοιχτό θέατρο Θανάσης Βέγκος να απολαύσω τον κύριο Βερίκιο. Μια επόμενη φορά που θα γίνει, ήθελα να πω, μιας και ο Παναγιώτης με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με το Μπουκία, έχει στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια από την αρχή, χωρίς να γνωριζόμαστε, είδε την παράσταση, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη μου? Του άρεσε πολύ και το ανέλαβε και σε ευχαριστώ πολύ δημόσια, Παναγιώτη μου. Και σκεφτείτε τώρα τη δύναμη του βιβλίου, όταν ο Ντοστογεύσκη πριν από τόσα χρόνια έγραψε τα βιβλία του και σήμερα, σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα χρόνια πόσους έχει επηρεάσει συγγράφεις, ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Σκεφτείτε ένα βιβλίο, δηλαδή τι δύναμη έχει. Ο Ντοστογεύσκη ειδικά, έτσι, με την ευκαιρία να πω ότι είναι ο ανατόμος της ψυχής που έχει χαρακτηριστεί. Οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του στοχασμού, της λογοτεχνίας, της ψυχανάλυσης, όπως ο Καμί, ο Αϊνστάιν, ο Νίτσε, ο Φρόιντ, έχουν πει ότι ο Αϊνστάιν, ας πούμε, είπε ότι όσα μου έδωσε ο Ντοστογεύσκη δεν μου τα έδωσε καμιά επιστήμη. Είναι μια πηγή γνώσης και ένας πραγματικά φάρος ολοφώτινος. Έτσι είναι. Αλλά και κάθε βιβλίο. Κάθε βιβλίο. Ίσως όχι κάθε βιβλίο, όχι, αλλά μπορεί κανείς να επιλέξει και να βρει μέσα στα βιβλία. Κάθε καλό βιβλίο, εδώ υπάρχουν χιλιάδες καλά βιβλία για να διαλέξετε. Να έρθετε αύριο όλοι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βέβαια, να πάρετε βιβλία, να δείτε τις ωραίες εκδηλώσεις. Εμένα υπήρξαν βιβλία, αγαπητέ μου φίλε, που δεν τα απόλαυσα απλώς, δεν έμαθα απλώς, μου άλλαξαν τη ζωή. Ισχύει το και λέω για και μένα, το εννοώ αυτό. Ισχύει και για μένα αυτό. Και, ναι, είναι βιβλία που τα λέω, βιβλία που τα διαβάζω κάθε μερικά χρόνια. Είναι σαν να διαβάζεις ένα καινούριο βιβλίο και ξέρεις ότι η ζωή σου δεν είναι ίδια. Είναι σαν να γνώρισες έναν άνθρωπο. Άσε που πολλές φορές νιώθεις μια παρηγοριά ότι δεν είσαι μόνος. Δηλαδή, καλά, αυτό είναι καταπληκτικό. Ναι. Δεν όταν, είναι καταπληκτικό. Όταν πετύχεις μέσα στο βιβλίο κάτι από τον εαυτό σου, λες πω. Παίρνεις κουράγιο. Άμα είναι τίποτα έχεις καμιά παραξενιά ή τίποτα που έχουμε όλη μια σκοτεινή πλευρά. Άμα τη δεις να την αποκαλύπτει ένας μεγάλος συγγραφέας,
Ο Ντοστόγευσκι, ο Τολστόι, ο Καμί. Με εκείνο το λόγο τον αποδεικτικό, τον υπέροχο, έτσι, μέσα από την τέχνη της γραφής επίσης. Πραγματικά, νιώθεις, ένα βιβλίο μπορεί να σε αλλάξει. Το πιστεύω. Γι' αυτό και καλό τον κόσμο, έστω και τώρα που κοντεύουμε έτσι προς το τέλος. Ο καθένας βρίσκει το βιβλίο που του ταιριάζει. Εμένα θα σας φανεί παράξενο. Από τον Ντοστογεύσκη, το βιβλίο που με έχει αγγίξει πιο πολύ είναι η Αναμνήση από το Σπίτι των Πεθαμένων. Γιατί να μου φανεί παράξενο. Εννοώ δεν είναι, ξέρω εγώ, τα κλασικά που θα περιμένει. Ναι. Το Έγκλημα και τη Μωρία, το παίκτη. Είναι αυτό το βιβλίο που είναι τα βάσανα, τα τρομερά που πέρασε στην εξορία. Πιθανόν βρήκατε κάτι εκεί μέσα που άγγιξε κάτι, ίσως και ασυνείδητο δικό σας. Ο καθένας μας εδώ πέρα, όταν θα τριγυρίσει στους πάγκους του 48ου φεστιβάλ, σίγουρα τον περιμένει το βιβλίο της ζωής του. Αρκεί να το βρει. Ψάξτε λίγο, είναι σαν να κάνεις ανασκαφή, όπως κάνουν οι αρχαιολόγοι. Ψάχνουν, σκάβουν, θα βρουν σπασμένα κεραμικά, θα βρουν κανένα νόμισμα ευτελούς αξίας. Στο τέλος όμως, κάποια στιγμή έρχεται η επιβράβευση. Και αυτή θα είναι να βρείτε το βιβλίο της ζωής σας. Κάπου εδώ είναι, εδώ πέρα. Αρκεί να ψάχνει κάποιος. Αρκεί να νιώθει την ανάγκη, έτσι. Το λέω στα παιδιά μου, αν δεν ρωτάς δεν μαθαίνεις απολύτως τίποτα. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Ρωτάμε, ψάχνουμε. Ο Αριστοτέλης έλεγε, ωρέγεστε του ιδένε. Δηλαδή είναι στη φύση του ανθρώπου να έχει όρεξη, έτσι, διάθεση να μαθαίνει. Και υπάρχουν εδώ πέρα, άμα γυρίσετε στους πάγκους, δεν είναι όλοι βέβαια, για να λέμε και τους τράβουν το δίκιο, αλλά σε αρκετούς πάγκους θα βρείτε ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά το βιβλίο. Και μπορούν να σας συμβουλέψουν και να σας δώσουν, να σας ανοίξουν τα μάτια. Είναι καθοδηγητές, ας τους πούμε. Μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει ακριβώς. Δεν χρειάζεται να ξέρει κάτι για να βρεθεί. Βρέθηκα σε 2-3 πάγκους που είχα μια τέτοια εμπειρία σήμερα. Δηλαδή να ακούω πολύ όμορφους ανθρώπους. Δεν λέω για να μην φαρενεί και για διαφήμιση. Πολύ ωραίους ανθρώπους που βρίσκονται και δουλεύουν στους εκδοτικούς οίκους και ξέρουν να καθοδηγήσουν τον άνθρωπο με βάση αυτά που λέει, που θέλει. Να του βρουν το βιβλίο που του ταιριάζει, το βιβλίο της ζωής του, έτσι. Και ακόμα και αν δεν το βρουν, θα έλεγα εγώ, μια βόλτα στο Ζάπιο με αυτό το πλούτο της γνώσης γύρω, έτσι. Μια και γιορτή με το φεγγάρι επάνω. Και με το φεγγάρι, να το. Σχεδόν πανσέλινος, ναι. Μόνο να κερδίσει έχει κάποιος. Με τίποτα να χάσει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιον άλλον. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά να σας γνωρίσω. Α, Στέφανος Δάνδολος, εντάξει. Αγαπημένος συγγραφέας, τον έχουμε διαβάσει. Τι γίνεται, καλά. Σήμερα ποιο έχουμε όμως. Καλά, εντάξει. Έχουμε μια κοινή αγάπη με τον κύριο Δάνδολο, την Πινελόπη Δέλτα. Και αυτό το μυθιστόρημα που νομίζω το έχετε ήδη αγαπήσει και διαβάσει πάρα πολύ μάλλον, είναι ιστορία χωρίς όνομα, το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα. Εκδόσεις Ψυχογιός, βλέπω ότι αυτό βρίσκεται στην 19η χιλιάδα ήδη. 19.000 άνθρωποι ήδη έχουν διαβάσει το βιβλίο. Εντυπωσιακό. Εντάξει. Γιατί Πινελόπη Δέλτα? Θεωρώ ότι η Πινελόπη Δέλτα μας έχει αγγίξει και από παλιά είχα έτσι μια αιμονή με την εικόνα της, αυτό το μαυροφορεμένο, σε αντιδιαστολή με αυτό που έγραφε, που ήταν φωτεινά. Ενώ τα πολύ παιδικά της, όχι τα ενήλικα αυτά. Ναι. Και ψάχνοντας έτσι ημερολόγια και πηγές για άλλα μυθιστορήματα ιστορικά που έγραψα τα τελευταία χρόνια, έτσι έπεφτα πολύ πάνω στην Πινελόπη Δέλτα και έτσι αλίευα υλικό και κάθισα και διάβασα και τα ημερολόγια της. Και εκεί αναφέρει ένα σημείο που για μένα ήταν πολύ εξηγεί μάλλον αυτή την βαριά προσωπικότητα που είχε πάντα. Το σημείο που έχει γνωρίσει τον Ιώνα Δραγούμη και η οικογένειά της συστέλνει σε ένα σανατόριο στον Γκάινφαν της Βιέννης με την εντολή να τον ξεγράψει από τη μνήμη της. Και αυτές τις 3-4 μέρες του Γκάινφαν εξιστορώ σε αντιδιαστολή με τις τελευταίες μέρες της ζωής της που ξέρεις πολύ καλά, οι τελευταίες ώρες το 41 όταν μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Εντάξει, είναι μια γοητευτική προσωπικότητα και σαν γυναίκα υπό την έννοια ότι υπάρχει αυτή η αντίφαση ότι ενώ έγραφε προσπαθώντας να εμψυχώσει τους αναγνώστες, μικρούς και μεγάλους και τα παιδιά, δηλαδή έγραψε βιβλία πρωτοποριακά υπό την έννοια ότι έγραψε για παιδιά που αντιδρούν και δεν είναι παιδιά υποταγμένα,
σε κόντρα με την λογοτεχνία της εποχής και έργα που εμψυχώνουν υπό την έννοια της μεγάλης Ελλάδας και της ιδέας και αυτής, η ίδια δεν έβρισκε τρόπο να εμψυχώσει τον εαυτό της. Και αυτή η αντίφαση ήταν μυστηριώδης και γοητευτική ώστε να αναλυθεί έτσι λογοτεχνικά. Λατρεύουμε την Πινελόπη Δέλτα και εγώ έχω διαβάσει, και εσύ έχεις διαβάσει ξέρω και... πόσες φορές τα βιβλία της και εγώ τα έχω διαβάσει τα ημερολόγια. Έτσι. Έχω απορρίσει και εγώ με πολλά πράγματα. Ακριβώς. Μάλιστα κάναμε ένα ντοκιμαντέρ με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης για την ιστορία της εκπαίδευσης. Έχουμε δραματοποιήσει μια σκηνή με την Πινελόπη Δέλτα και την κόρη της. Στήριξε, ενώ ήταν από την οικογένεια που ήταν, στήριξε πάρα πολύ τους δημοτικιστές και ειδικά τον Δημήτρη Γλινό. Όταν έγινε λοιπόν ανωτέρα σχολή γυναικείων σπουδών, ήταν η πρώτη που έτρεξε ως μαθήτρια. Δίνοντας, φανταστείτε τώρα μια γυναίκα όπως η Πινελόπη Δέλτα να τρέχει ως μαθήτρια και να παρασέρνει πηγαίνοντας ως μαθήτρια όλες τις κοπέλες του καλού κόσμου, δίνοντας και το άλοθη εντός εισαγωγικών, ώστε να πάνε στο Δημήτρη Γλινό ποιον, το Δημήτρη Γλινό του Κουκουέ και της αριστεράς. Έτσι, φανταστείτε μια γυναίκα διανοούμενη με τέτοιο ανοιχτό μυαλό. Μεγάλης αστικής κοινωνίας, με μια βαριά οικογενειακή σκιά που έπεφτε πάνω της από τον Μπενάκη, ο οποίος ήταν συντηρητικός πολύ και εξαιρετικά καταπιεστικός σαν άνθρωπος και τη μάνα της. Λένε ότι, νομίζω ότι η μητέρα της δεν διάβαζε τα βιβλία της γιατί ήταν στη δημοτική. Ναι. Θεωρώντας ότι είναι απαράδεκτο γενικά, να γράφει κάποιος. Στα ημερολόγια της βγάζει πολύ οργή για τους γονείς της. Και, εντάξει, ξέρεις, νομίζω ότι και εσύ ως συγγραφέας, δηλαδή θέλω να πω ότι έχω ανάγκη ίσως εγώ τα τελευταία χρόνια να στραφώ λίγο στις αληθινές ιστορίες υπό την έννοια ότι το βλέπω που συμβαίνει στο εξωτερικό και νιώθω ότι υπάρχουν αληθινές ιστορίες που μπορούν να υποθούν με μυθιστορηματικό τρόπο. Ναι. Και να δώσουν μια άλλη εξήγηση στην ιστορία έτσι όπως την έχουμε μάθει και την έχουμε καταγράψει στο DNA μας. Αρκεί να είναι βέβαια με το ταλέντο και την ποιότητα ανθρώπων όπως ο Στέφανος Δάντολος, γιατί επειδή το ιστορικό μυθιστόρημα, όπως το λένε, έχει κάποια πέραση, διαβάζουμε και πράγματα. Καλά, ναι, σίγουρα, ναι. Τραγικά. Εννοείται. Αντίθετα, έχουν βγει πολύ ωραία βιβλία τα τελευταία χρόνια, όπως αυτό η ιστορία χωρίς όνομα, που και ακολουθούν τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα και μπορούν να τα αποδίδουν με μυθιστορηματικό τρόπο και έχουν από πίσω τους μεγάλη έρευνα και αγάπη για το θέμα. Και εντάξει, δεν θα πω ότι γι' αυτό το διαβάζει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος μπορεί να διαβάζει και βιβλία που δεν είναι. Αλλά είναι πολύ ωραίο για μένα ότι ένα τέτοιο βιβλίο το έχουν διαβάσει κοντά στις 20.000 άνθρωποι. Δηλαδή, μάλλον έχουν πουληθεί 20.000 αντίτυπα, πιθανότατα πολύ περισσότεροι το έχουν διαβάσει. Εντάξει, είναι, ξέρεις, παρήγορο, γιατί υπό την έννοια ότι βλέπεις τι διαβάζεται περισσότερο κατά κόρον και κάποια στιγμή ευελπιστείς να... Υπάρχει βέβαια, να πω μια κακία τώρα, οι συγγραφείς που γράφουν ωραία βιβλία, αλλά δεν τα διαβάζει ο κόσμος, έχουν μερικές φορές ένα θέμα με τους συγγραφείς που γράφουν πολύ καλά βιβλία επίσης, αλλά τα διαβάζει και ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό φαίνεται σαν ανεξήγητο φαινόμενο και έχω παρατηρήσει ότι όταν δίνονται διάφορα βραβεία, κρατικά και άλλα, τα βιβλία τα οποία πουλάνε πολλά αντίτυπα, αυτό θεωρείται αντένδειξη για να πάρεις βραβείο. Το σκεφτόμουν σήμερα αυτό. Δηλαδή, στο κρατικό βραβείο ειδικά, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι τα μεγαλύτερα φαβορή είναι τα βιβλία που έχουν πουλήσει τα λιγότερα αντίτυπα. Να μην πω τώρα για σένα, γιατί είσαι εδώ και δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Το έχω πει όμως για έναν από τους πολύ μεγάλους για μένα συγγραφείς Έλληνες σύγχρονους, τον Γιάννη Καλπούζο. Πουλάει πάρα πολλά αντίτυπα και αυτό θεωρείται τρομερό ελάττωμα. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι να έχει πάρει μόνο κάποιο βραβείο κοινού, το οποίο όμως δεν μου αρκεί εμένα όταν είναι μια τέτοια ποιότητα γραφής. Και λέω, εντάξει, ας μην το δώσουν το βραβείο. Αλλά δεν μπορεί ένα βιβλίο όπως το Ιμαρέτ να μην είχε μπει σε καμία βραχία λίστα. Και έλεος, πολλά ακούμε βιβλία. Και θέλω να πω ότι εντάξει, να βραβεύονται τα καλά βιβλία. Κανείς δεν είπε όχι, αλλά τελικά τι θέλουμε. Μια λογοτεχνία εντελώς κλειστή και περιχαρακωμένη. Δηλαδή, αυτός ο ελιτισμός κάποια στιγμή πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει. Βλέπεις τα Booker, βλέπεις τα Pulitzer, βλέπεις τα Εθνικά Βραβεία Αμερικής.
ότι είναι βιβλία τα οποία. Στην Ελλάδα δεν... το βιβλίο της Ρόη, τον Θεό των Μικρών Πραγμάτων, εννοείται ότι δεν θα το είχαν βραβεύσει ποτέ άμα ήταν Ελληνίδα. Έτσι. Επειδή βρέθηκε να πουλάει πολλά αντίτυπα και δεν είναι εύκολο βιβλίο, αλλά όμως ο κόσμος για κάποιο λόγο το αγάπησε. Και μπορείς να πεις και πολλά άλλα. Μάργαρετ Άτγουτ, ξέρω εγώ. Πολλές... Έχω διαβάσει και άλλα βιβλία. Επειδή ασχολούμαι. Με τα παιδιά του Μεσονυχτίου ήταν εύκολο βιβλίο. Όχι. Αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο συνδύασε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εμείς θέλουμε να είμαστε περιχαρακωμένοι. Αυτό ας το προσέξουμε όμως, γιατί στο τέλος με το... Και άλλωστε, όπως έχω πληροφορηθεί από διάφορες πηγές, το γεγονός ότι βάζει κάποιος ότι έχει πάρει το κρατικό ή τάδε βραβείο, δεν του προσφέρει τίποτα στις πωλήσεις του βιβλίου του, γιατί ακριβώς ο κόσμος είναι πολύ υποψιασμένος και διστακτικός, ειδικά όταν βλέπει φαινόμενα... Να υπάρχουν παρέες και τα λοιπά. Δυστυχώς είμαστε μικρό χωριό και δεν μπορούμε να πούμε και μερικά πράγματα με το όνομά τους. Αλλά νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με το χώρο του βιβλίου θα καταλάβανε. Θα έτσι. Το έπιασαν το υπονοούμενο που λένε. ξέρουμε ότι ο Στέφανο Δάνδολο, πάντα ποιοτικός συγγραφέας, με ό,τι και αν έχει καταπιαστεί. Και έτσι δεν διαφημίζουμε ούτε κομίζουμε γλάφκα εις Αθήνας, μιλώντας για το σημερινό του βιβλίο. Σε ευχαριστώ τα λόγια σου με τιμούν, γιατί είσαι ένας από τους συγγραφείς που εκτιμώ και θαυμάζω πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι, το Ιστορία Χωρίς Όνομα γίνει και θεατρικό φέτος. Α, ναι, για, πού? Στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης στις 12 Δεκεμβρίου για ένα μήνα και μετά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 17 Ιανουαρίου. Δεν το χάνουμε αυτό με τίποτα. Το σκηνοθετεί ο Κώστας Γάκης, ένας εξαίρετος σκηνοθέτης από τα... Έτσι, πολύ σκηδής, και θα παίξει τον Δραγούμιο Τάσος Νούσιας και την Πινελόπη Δέλτα την μεγάλη, σε μεγάλη ηλικία την παίξει Πέτη Λιβανού. Καλά, η Μαρία Παπαφωτίου σε νεαρή ηλικία. Δεν θα το χάσουμε με τίποτα, δεν τη χάνουμε με τίποτα αυτή την παράσταση. Νομίζω ότι θα είναι... να μιλήσουμε και όταν θα πλησιάζει να κάνουμε και κάποια συνέντευξη για την εφημερίδα Το Δρόμο που γράφω. Μια καλή ευκαιρία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία νέα σήμερα. Εδώ στο φεστιβάλ, δηλαδή, άμα έρθετε εδώ και συναντήσετε τους συγγραφείς και συζητήσετε και ωραία πράγματα θα ακούσετε και θα μάθετε και θα τους πείτε κάτι, άμα το έχετε και κάποιο... Μα αυτό είναι η εκθέση, είναι μια ζωντανή κοινωνία που δεν είναι μόνο τα βιβλία. Και να τη μαθαίνετε. Τώρα παράσταση τέτοια, τρομερό, πάρα πολύ ωραίο. Ιώνας Δραγούμης, Πινελόπη Δέλτα, τρομερή ιστορία, έχει εμπνεύσει και το Φρέντι Γερμανό κάποτε. Να γράψει την εκτέλεση, ναι. Η εκτέλεση, Ιώνας Δραγούμης, το γιο μου τον λένε Ιώνα. Άκου να δεις, ναι. Να σου ζήσεις. Ιώνας Δραγούμης, λίγοι ξέρουν πού εκτελέστηκε, μπορεί να περνάνε εκεί μπροστά καθημερινά και να μην ξέρουν. Με ποιο τρόπο εκτελέστηκε, πόσο άδικος. Επειδή, ναι, είναι ο διχάσμος πριν έρθει λίγο, ήταν ένας κύριος και παρουσιάσαμε το βιβλίο του για τον εθνικό διχασμό και λέγαμε ότι δυστυχώς ο διχασμός εξακολουθεί να υπάρχει και με παραλογισμούς. Γιατί τώρα να εκτελέσεις τον Ιώνα Δραγούμη γιατί δεν συμφωνείς με αυτά που λέει. Ναι, ήταν εκείνες οι μέρες ταραχώδης στα Ιουλιανά του 20. Θλιβερό. Και δεν ήταν άνθρωπος. Νομίζω είναι παρεξηγημένος σε ορισμένα θέματα. Τον έχουν ενστερνιστεί κάποιοι ακραίοι. Που νομίζω... Και μάλιστα λέγεται πολύ έντονα από επίσημες πηγές έχει γραφτεί ότι εκείνη τη μέρα που δολοφονήθηκε έφευγε από την Κηφισιά και πήγαινε στην Αθήνα για να γράψει ένα άρθρο στο περιοδικό που εξέδιδε ο ίδιος υπέρ του Βενιζέλου, ο οποίος είχε δεχτεί μια απόπειρα δολοφονίας, θυμάσαι πολύ καλά. Ναι. Ήταν αντίπεινα, ας το πούμε έτσι. Τραγικά πράγματα. Και δυστυχώς έχουν. Δεν επαναλαμβάνεται όμως πάντα. Δυστυχώς ο λαός δεν έχει μάθει. Φοβάμαι ότι η μία πλευρά δεν έχει καταλάβει ποιος ήταν ο Ιώνας Δραγούμης. Δεν σου λέω να συμφώνεις με τον άλλον σε ό,τι έχει πει. Μπορεί να διαφωνείς και κάθετα. Αλλά, να αποδείξεις διαφορετικότητα. Είναι πολύ κακό ότι τον έχουμε αφήσει μια τέτοια προσωπικότητα στα χέρια κάποιων πολύ ακραίων που κανείς δεν θέλει να τους ξέρει και να υπάρχουν, ας πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για άλλη πολύ μια εγώ. Φορά. Ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια και περιμένουμε την παράσταση. Ευχαριστώ. Στέφανος Δάνδολος ήταν μαζί μας. Και εγώ βλέπω το φεγγάρι που έχει ανέβει πια ψηλά. Και βλέπω και ένα συγγραφέα να πλησιάζει. Καλησπέρα. Με ένα διαφορετικό βιβλίο. Είναι ένα φωτογραφικό λευκό. Μπράβο. Αόρατος. Αόρατος, ναι. Άλλο παρήγορο, την εποχή που υπάρχει το περίφημο copyright στις φωτογραφίες, που όλοι βάζουν φωτογραφίες στο ίντερνετ και χωρίς να λένε καν ποιανού είναι. Ακριβώς έτσι. Έτσι, το όνομά σας.
Λεωνίδας Γαϊτάνης. Ο κύριος Γαϊτάνης, Λεωνίδας Γαϊτάνης. Λοιπόν, φανταστείτε ότι θα δείτε τη φωτογραφία να τη χρησιμοποιεί κάποιος στο προφίλ του στο Facebook και να μην λέει καν ότι είναι δική του, έτσι. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι γίνεται, αλλά αν τη χρησιμοποιήσει, πάνω να πει ότι είναι καλή φωτογραφία. Οπότε σωστό, αλλά δεν πρέπει να ζήσει και ο φωτογράφος όμως. Ευτυχώς δεν είναι η κυρία δουλειά μου αυτή, οπότε τουλάχιστον δεν έχω αυτό το πρόβλημα προς το παρόν. Συμφωνώ, αλλά το κακό στην Ελλάδα για μας συγγραφείς, φωτογράφους και αλοιπούς αναξιοπαθούντες είναι ότι όλοι λέμε δεν είναι η δουλειά μου αυτή, γιατί κάνω άλλα 30 πράγματα για να ζήσω. Ακριβώς. Ναι, αλλά για φανταστείτε να είχατε τη δυνατότητα να φέρονταν ο κόσμος σωστά όταν βάζει τη φωτογραφία σας να το αναφέρει και εκεί το Facebook που, ή οποιοδήποτε που βγάζει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων κάθε μέρα να έπρεπε να δίνει κάτι και στον. Ναι. Θα μπορούσατε να κάνετε πολύ περισσότερα και να έχουν γίνει πολύ αόρατοι και να γίνουν ορατοί αόρατοι τέλος πάντων. Αυτό είναι το θέμα. Και να έχεις τη δυνατότητα, γιατί όταν τρέχεις για το μεροκάματο, εντάξει, θα μου πεις μπορεί να, επειδή δουλεύεις ως ερασιτέχνης και δεν έχεις άλλες εξαρτήσεις, δεν είναι η δουλειά σου, μπορεί να είναι και καλύτερο. Αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να το βλέπουμε και έτσι. Το θέμα είναι ότι στην πόλη περισσότεροι άνθρωποι αόρατοι έχουν καταλήξει να είναι. Όπως είναι η σύγχρονη ζωή. Μαγεία, οπότε μαγεία, αόρατος λέτε εσείς, οράτες, οι πανέμορφες εικόνες της Θεσσαλονίκης. Την αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη και όχι ως σχήμα λόγου, ούτε λέμε αυτά τα ερωτική πόλη και τα λοιπά. Την αγαπάμε γιατί έχει τους ανθρώπους της. Ακριβώς. Εγώ όταν πάω στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα έχω δει γιατί περπατάω στα μάτια. Είχα πάθει τενοντίτιδα μια χρονιά γιατί είχα πάει Θεσσαλονίκη και μετά Καστοριά. Και η Καστοριά υπέροχη πάντως. Τρομερές φωτογραφίες. Α, καλά. Δείτε εδώ τι ομορφιά. Τι ομορφιά εχμαλωτίζει το ευαίσθητο μάτι και το ταλέντο ενός φωτογράφου, έτσι. Ο κύριος Γαϊτάνης. Από πού είσαστε, κύριε Γαϊτάνη? Στην Αθήνα έχω μεγαλώσει. Έχω ζήσει όμως αρκετά χρόνια και στη Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Καταγωγή έχετε από Φωκίδα, τίποτα, ρίζες, όχι. Καταγωγή έχω από τη Μεσσηνία και από την Ετωλακαρνανία. Μάλιστα. Να, ας πούμε, κοιτάξτε, ένα αντικείμενο που το προσπερνάμε της καθημερινότητας μπορεί να γίνει μια φωτογραφία γεμάτη χρώμα. Ακριβώς. Ομπρέλα, καρέκλες. Εντάξει, πολύ ωραία δουλειά. Η φωτογραφία. Εκδόσεις ο Σελότος, δεν το είπαμε αυτό. Τα καράβια αυτά στη Θεσσαλονίκη, οι ποδηλάτες. Κοιτάξτε τώρα τι ομορφιά μπορείς να συλλάβεις. Σε κάτι που μπορεί να, αντικειμενικά ίσως και να μην είναι όμορφο, αλλά άμα το δεις με τη δικιά σου τη ματιά του καλλιτέχνη. Τι έχουμε δει, μέσα σε λίγη ώρα, έχω Παναγιώτη, χάρη στον Μπούκια, έχουμε ταξιδέψει, δηλαδή σε κάτι απίστευτο. Έχουμε πάει στον Ντοστογεύσκη και έχουμε δει την Πινελόπη Δέλτα. Και όλες τις προηγούμενες ημέρες και τις επόμενες. Και όλες, ναι, και οι άνθρωποι εδώ που ήταν οικοδεσπότες, που όσοι τους είδατε απολαύσατε, όσοι δεν τους είδατε χάσατε. Μας παρουσίασαν τόσο ωραία πράγματα. Ήρθαν εδώ τόσοι συγγραφείς. Δηλαδή, νιώθω, μακάρι βέβαια να πούμε, Παναγιώτη, να ήταν πολλοί άνθρωποι που όλα αυτά τα βιβλία να τα αγοράζουν, να τα διαβάζουν, να τα αγαπήσουν, να τα μοιραστούν, να τα κάνουν δώρο. Έχουν αρχίσει να σνομπάρουν ο κόσμος στο να κάνεις δώρο βιβλία. Παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο δώρο. Παιδιά, τόσο πάνω, παιδιά και μεγάλοι. Συμφωνώ γι' αυτό. Όπως, τώρα φαντάσου να έρθει ο φίλος σου και να σου φέρνει τυλιγμένο σε ένα ωραίο χαρτί. Έτσι είναι. Αυτό εδώ να ανοίξει σιγά σιγά στο χαρτί. Να μην το πάω και στο ερωτικό. Είναι σαν, πώς να το πούμε, εντάξει, καταλάβατε. Ξετυλίγεις αργά αργά το χαρτί και βγαίνει αυτή η ωραία εικόνα. Και μετά ανοίγεις και σου ανοίγει κόσμος ολόκληρος. Δεν είναι κρίμα να του πας τη δωρεά, ένα κρασί ξέρω εγώ που φέρνουν. Ένα ποτό, το όποιος πάει τέλειωσε, άντε γεια. Το θέμα είναι ότι πίσω από αυτό υπάρχει πολύ σκόπος, πολύ μεράκι, ναι, για να βγει και κάποιος το δημιούργησε. Η φωτογραφία δημιουργείται, δεν είναι κάτι. Γιατί κουλέ είναι εδώ. Όχι, δεν είναι γιατί κουλέ. Γιατί κουλέ είναι εδώ. Ναι, αυτό εννοώ, ναι. Αυτό είναι γιατί κουλέ, ναι. Γιατί κουλέ. Ξέρετε ότι διάβασα ότι δεν είναι 7 οι πύργοι, είναι 10. Να σου πω, δεν τους μέτρησα ποτέ. Δεν ξέρω. Είναι οι πύργοι που ήταν στο κάστρο που περιτύχησε τη Θεσσαλονίκη και πολύ έξυπνα, όπως κάναμε οι Έλληνες γενικά σε διάφορα μέρη, το τείχος που υπήρχε προς τη θάλασσα, το καταπληκτικό από παλιές φωτογραφίες, φυσικά τον γκρεμίσαμε. Τι να το κάνουμε τώρα, μπορεί να είναι ένα παλιό τείχο εκεί πέρα. Πάντως, εγώ όταν πήγα στο Γεντίκου, λέει ότι έχω πάει πολλές φορές και απομονωνόμουν, μου άρεσε να περπατάω. Απορούσα γιατί είναι φυλακή αυτό το πράγμα, δηλαδή με αυτή τη θέα αυτό που ήταν έχει, έσχος. Δηλαδή, εντάξει. Είναι. Έγινε μάλιστα όχι φυλακή απλώς, βάρβαρη φυλακή.
Ευτυχώς τώρα έχει αποκατασταθεί ο χώρος. Γίνονται, μάλιστα, Σχολή Καλών Τεχνών είχε κάνει πρόσφατα μια πάρα πολύ ωραία έκθεση εκεί πέρα. Ναι, να σας πω και τώρα το θλιβερό. Ότι αίθουσα διδασκαλίας. Μια τρομερή έκθεση καλών τεχνών και πήγαν ελάχιστοι άνθρωποι να τη δούνε. Τώρα γιατί τρέχα γύρευε. Εντάξει, άμα το προωθήσει σωστά, μπορεί την επόμενη φορά να πετύχει. Αμφιβάλλω γι' αυτό. Άμα είχε πάει ο. Πώς τον λένε αυτόν. Φαντάζομαι το βιβλίο του θα υπάρχει εδώ, γιατί είναι μεγάλος συγγραφέας. Που ήταν σε ένα reality. Δεν λέω καν το όνομα για να μην το διαφημίσω, ούτε τον εκδοτικό οίκο που λυπάμαι που το έκανε. Άμα είχε πάει αυτός από το reality στο Γεντί Κούλε, θα είχε γίνει τη τρελή στη Θεσσαλονίκη. Θα είχαν αυτοκίνητα παρκαρισμένα μέχρι την παραλία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν βιβλία και βιβλία, έτσι. Να μην τα πούμε ότι όλα τα βιβλία είναι καλά. Εδώ φτιάχνανε τη νέα παραλία τότε. Τώρα είναι κατασκευασμένη. Κοιτάξτε, το πέτυχε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε τώρα ότι μέσα από ένα φωτογραφικό λεύκομα ζούμε και την ιστορία. Ο οποίος πάει και τριγυρίζει τώρα που είναι μια πάρα πολύ ωραία, ένας πολύ ωραίος περίπατος και δει πώς φτιάχτηκε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μας ταξιδέψατε και με εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Oh, ναι, ελάτε. Κύριε Τελίδη, μην κρύβεστε. Είδα ένα πολύ ωραίο βιβλίο είδα πριν και μου το κρύβατε τόσο καιρό. Σας ήρθα εγώ. Για να το... Καλά, ευλογημένο ψέμα θα μας πείτε. Ναι, ναι. Εκδόσεις Ωκεανός, 10.000 αντίτυπα. Εκδόσεις Ωκεανός, ναι. Είναι μια ερωτική ιστορία. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ερωτική ιστορία. Αυτή η ωραία κοπέλα τι κάνει στο εξώφυλλο. Ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν είναι μόνο, ναι. ερωτική ιστορία. Είναι κοινωνική, είναι αστυνομική. Είναι... Ναι, έχει πολλά στοιχεία. Διαδραματίζεται μέσα. Στην εποχή μας ή είναι... Στην εποχή μας, στην εποχή μας. Δηλαδή, όχι ακριβώς στην εποχή μας, γύρω στο 90-95. Είναι λίγο... Ναι, δεν έχουμε κινητά μέσα, δεν έχουμε υπολογιστές. Ωραία. Η ιστορία περίπου πώς είναι. Είναι η ιστορία ενός νέου άντρα που ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Αλλά δεν έγινε τραγουδιστής, έγινε ιερέας, εκ διαμέτρου αντίθετη έννοια, βέβαια. Ενδιαφέρον. Ναι, οπότε ναι. Να υποθέσω ότι έχει και αναζητήσεις έτσι πάνω στο θέμα της θρησκείας. Ναι, έχει και αναζητήσεις. Αναζητήσεις που πολλές φορές μου έχουν πει ότι είναι ριζοσπαστικές και πώς τις έγραψα. Αλλά εγώ ήθελα να τις ευλογημένο ψέμα ποιο είναι. Το ευλογημένο, ψέμα είναι κάποιο ψέμα που του είπε το πιο αγαπημένο του πρόσωπο. Για καλό όμως. Είναι το κατά συνθήκη ψέμα. Το ψέμα που λέμε για να κάνουμε καλό σε κάποιον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπαδάκη. Ευλογημένο ψέμα. Πρώτη έκδοση φιλόδοξη, 10.000 αντίτυπα. Ναι, φιλόδοξη. Εκδόσεις Ωκεανός. Για να δούμε. Ναι. Ένας τραγουδιστής που έγινε ιερέας τελικά. Ναι. Ωραία. Που έγινε ιερέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Έρικα Αθανάσιου, έλα. Όχι, όχι, όχι. Γιατί, εδώ είμαστε on air. Έλα εδώ που ήρθες να με χαιρετήσεις. Έλα. Έρικα Αθανάσιου, είμαστε συνάδελφοι... Σε διάφορα. Και δημοσιογράφοι και συγγραφείς και αστυνομικά. Τι άλλο κάνουμε. Το τελευταίο σου είναι στην Καστοριά που είχαμε πάει πριν 2 χρόνια. Α, ναι, είχα πάει, το τελευταίο μου βιβλίο είναι στην Καστοριά που είχαμε πάει παρέα. Και θα βγει και το δικό μου στην Καστοριά. Οπότε εντάξει, να ταξιδέψουμε πάλι μαζί. Να πάμε μαζί στην Καστοριά να παρουσιάσουμε μαζί τα βιβλία μας. Εσένα, τι θα είναι το βιβλίο για την Καστοριά. Έχει ένα μυστήριο εκεί πέρα, έχει ένα χαμένο χειρόγραφο, δεν έχει Γερμανούς, δεν έχει θησαυρούς. Και είναι για παιδιά ή για μεγάλους. Για εφήβους. Α. Είναι η συνέχεια από ήρωες που συνεχίζουν με την καταραμένη βρύση. Α, όχι με το πλέκοντα. Συγνυβάλλει αυτή. Γιατί με αυτή τη δημοσιογράφο την ξαναθέλουμε. Την ξαναθέλετε. Έχει κάνει το αστυνομικό μυστόρημα το καταπληκτικό πλέκοντα Σύχνη. Και θέλουμε να δούμε και τη συνέχεια. Ωραία. Εντάξει. Τι δεν θα κάνεις. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο που γίνεται. Εγώ ήθελα κι άλλο με αυτή την ηρωίδα. Άμα τη συμπάθησες, θα σου ναι, τι να μου τη γνωρίσεις. Έχει πολλά κοινά με εμάς τους δημοσιογράφους και με όλα όσα έχουμε περάσει με την κρίση. Είσαι και στην Λέσχη, ελληνική Λέσχη, συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας. Και εκεί μπήκαμε μαζί. Μαζί μπήκαμε, είμαστε μαζί στην. Λοιπόν, να πούμε για την καταπληκτική αυτή Λέσχη.
Είναι συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας. Τεράστια τιμή να σε δεχτούν, γιατί μέσα είναι πραγματικά συγγραφείς πολύ αγαπημένοι. Τώρα δεν θα πω, γιατί θα ξεχάσω κανέναν και θα είναι κρίμα. Αλλά να πω το φίλο μου το Γιάννη Ράγκο, να πω το φίλο μου το Σέργιο τον Γκάκα, να πω τον Ντεύκρο Μιχαηλίδη που λατρεύω, δεν έχω χάσει βιβλίο του. Και τα μαθηματικά του. Πώς είναι καταπληκτική συγγραφή αστυνομική λογοτεχνία. Θα υπάρχει μια συνάντηση τη Λέσχη. Ωραία. Αλλά ναι. Δεν ξέρω, δεν θα είναι μάλλον ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Οπότε δεν το λέμε για να μην σα ανοίξουμε την όρεξη και μετά σα πούμε. Θα γίνει. Όμως, είναι μόνο για μα. Μετά μπορούμε να κάνουμε και καμία ανοιχτή για όλο τον είναι, κόσμο. Είναι τρομερή δουλειά που γίνεται. Βγήκε και το βιβλίο με το. Αχ, πώς, ελληνικά εγκλήματα από τον Καστανιώτη με πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Διάβασα και του ενός από τα ιδρυτικά μέλη το καλοκαίρι που ξαναβγήκε το βιβλίο του Γιάννη του Ράγκου «Το μυρίζει αίμα», μια αληθινή ιστορία, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα. Και περιμένουμε της Έρικας Αθανασίου τώρα την περιπέτεια που θα είναι στην Καστοριά. Τίτλο λέμε ή δεν κάνει? Τίτλο δεν τον έχουμε κατοχυρώσει ακόμα. Θα είναι Κέντρος ή κάπου αλλού? Κέντρος, εντάξει. Εκδόσεις Κέντρος, είμαστε παρέα. Είμαστε εκεί και α, όλα μαζί, καλά. Άρα πάμε για Καστοριά. Ταξίδι. Έρικα Αθανασίου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, γεια σας. Γεια. Έρχεται κάποιος συγγραφέας. Όπου να είναι, πλησιάζει. Ήρθε. Δεν είμαι συγγραφέα, βέβαια. Τι, ποδοσφαιριστής, όχι. Ούτε ποδοσφαιριστής. Μπασκετμπολίστρια, ούτε. Όχι. Βολέι. Ούτε. Ηθοποιός. Νομίζω ότι το έχω πολύ με τον αθλητισμό. Ηθοποιός. Ούτε καν. Εκπαιδευτικός. Θα σας δώσω. Μεταφράστρια. Είμαι μεταφράστρια. Από τα σουηδικά. Όχι. Από τα αυστριακά. Από τα αγγλικά και τα γερμανικά. Αλλά κοιτάξτε, εγώ έκανα την εισαγωγή και το συντονισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων Σουηδών ποιητών. Πολύ ωραίο. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, περιλαμβάνει 14 Σουηδούς ποιητές. 6 από αυτούς ήρθαν απόψε εδώ για να βρεθούν. Δεν μου φέραν ούτε έναν όμως, θα τους τιμωρήσω εκδός βαχικών. Ναι, να τους νομίζω ότι είναι όλοι εδώ όμως. Οι Σουηδοί, ένα Σουηδό. Οι οποίοι μιλούν όλοι αγγλικά, αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, εντάξει, θα το. Ελληνικά δεν μιλάνε. Μαζί. Πρέπει να σας πω. Δεν πειράζει. Να πούμε μέχρι να έρθει κανένας Σουηδός ότι ήταν ένας φίλος που ήταν κάπως με λαμψός, ας πούμε. Και το παρατσούκλι του ήταν ο Σουηδός. Και λένε, ρε παιδιά, γιατί τον λέτε Σουηδό αυτόν, αφού είναι κατά μαύρο μαλλί, με λαμψό. Όπως είμαι εγώ τώρα, μαύρο τέτοιο στυλ. Και λέγαμε είναι Σουηδός από τη Σουηδική Αραβία. Έτσι. Οι Σουηδοί που λέτε και τις προάλλες κάναμε ένα περίπατο στα Αναφιώτικα και ήταν ένας μαύρος, από Αφρικανός θεωρούσαμε εμείς, ο οποίος τραγούδαγε διάφορα τυριντάχτα και κάνανε βίντεο κλιπ. Έπρεπε να δείτε, κύριε Παναγιώτη μου, εκεί πέρα τι γινόταν γύρισμα. Και του λέμε, ήταν και κάποιοι άλλοι από την ίδια, του λέμε από πού είσαστε, λέει από τη Σουηδία. Μένουμε άναυδοι, λέει, έχουμε γεννηθεί στη Σουηδία, αλλά είμαστε καταγωγής από την Αβυσσινία, την Αιθιοπία δηλαδή. Αλλά εδώ για πείτε μας για αυτά τα ποίηματα. 14 λοιπόν ποιητές φιλοξενούνται σε αυτή την ανθολογία των εκδόσεων Βακικών. Είναι το 8ο βιβλίο μιας σειράς νέων ποιητών. Παρουσιάζει ποιητές μέχρι τα 40, που έχουν εκδώσει λίγες ποιητικές συλλογές. Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Και δίγλωση έκδοση, έτσι. Και δίγλωση έκδοση, σουηδικά ελληνικά. Πάρα πολύ ωραία. Η ανάγνωση ήταν εξαιρετική για μένα που δεν ξέρω σουηδικά. Έχει ένα απίστευτο ρυθμό η γλώσσα. Και ο τρόπος που διαχειρίζονται τα θέματά τους οι ποιητές είναι επίσης πολύ νέος, πολύ φρέσκος για μας στην Ελλάδα. Γράφουν πολύ διαφορετικά από τους Έλληνες. Πολύ ωραία. Το όνομά σας δεν μου είπα. Είμαι Χριστίνα Λιναρδάκη. Χριστίνα Λιναρδάκη. Έγραψα στο Μπούκια ένα. Τους είχα πάρει συνέντευξη σε κάποιους από αυτούς και θα δημοσιεύθηκε νομίζω χθες. Χριστίνα Λιναρδάκη, λοιπόν, μιλάμε για την ανθολογία νέων Σουηδών ποιητών. Να πούμε ότι οι εκδόσεις Βακχικών προς τιμήν τους έχουν προωθούν με κάθε τρόπο την ποιήση, όχι μόνο την ελληνική αλλά και τη διεθνή. Έχουν εκδώσει πάρα πολλές ανθολογίες. Ετοιμάζουν και μια αυστριακό, από ό,τι ξέρω. Εκτός από αυτή τη σειρά των νέων ποιητών, υπάρχει και μια σειρά ποιήση από όλο τον κόσμο. Έτσι, έχουν πολύ στιβαρό πυλώνα μετά. Είναι εκπληκτική δουλειά αυτή και ρώσικη. Διάβασα το καλοκαίρι με τη ρώσικη ποιήση. Έχω πάρει και εγώ συνεντεύξεις. Έχω γνωρίσει κάποιους εξαιρετικούς ποιητές. Πώς τον λέγανε, έναν Καταλανό εκπληκτικό. Έναν άλλο Τουρκοκύπριο. Τρομεροί ποιητές. Που μας τους έχει συστήσει το Βακχικόν και τώρα με αυτή τη δίγλωση έκδοση
σίγουρα θα το απολαύσουμε. Βλέπω εδώ, πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό. Η μετάφραση είναι ένα δώρο. Mm. Δορίζεται στη γλώσσα, στο είναι... σχήμα της γλώσσας που γίνεται η μετάφραση. Και όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους, είναι δύο φορές δώρο, γιατί όταν διαβάζεις κάποιον που είναι της εποχής σου, σου δίνει μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία του κόσμου που ζεις εσύ. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είναι εξαιρετικό. Βλέπουμε, λοιπόν, να πούμε και μεταφραστής. Είναι ο Αντώνης Μπογαδάκης, ναι, ο οποίος ζει από ό,τι κατάλαβα στη Σουηδία εδώ και 13 χρόνια. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με τα ποίηματα. Μπορώ να το κρίνω επειδή έχουν αρκετή σάφια τα σουηδικά με τα γερμανικά και τα αγγλικά. Οπότε μπορώ να καταλάβω, απλά δεν ήξερα την ακουστική τους. Και ωραίο στήσιμο του βιβλίου είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί βλέπω είναι ότι παίζουν και, και με τις γραμμές. Είναι εντάξει, το εκδόξεις βακχικών πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά και, και στο εικαστικό τους κομμάτι. Έτσι απλό, αλλά πολύ χαρακτηριστικό το εξώφυλλο. Πραγματικά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον Σουηδό που λέγατε πριν. Νομίζω ότι έχουν φύγει. Έχουν φύγει οι Σουηδοί. Και έτσι δεν πειράζει όμως. Ναι, τι, στην παρουσίαση. Στην παρουσίαση έκανα εγώ μια σύντομη εισαγωγή. Είπα αυτά που σας είπα και εσάς τώρα, εν ολίγης. Παρουσίασα λίγο από το έργο των 6 ποιητών που ήταν εδώ μαζί μας απόψε. Στη συνέχεια μίλησε ο Νέστορας Πουλάκος, των εκδόσεων Βαχικών, που έχει κάνει και την ανθολόγηση της συγκεκριμένης συλλογής. Μετά μίλησε ο μεταφραστής της συλλογής, ο κύριος Μπογαδάκης. Και στο τέλος ανέβηκαν ένας-ένας οι ποιητές. Διάβαζαν ποίηματα δικά τους και υπήρχε ελληνική ανάγνωση, ανάγνωση ελληνικά. Από την Εφροσύνη, δεν θυμάμαι το επώνυμό της, η ηθοποιός που έκανε την ανάγνωση ελληνικά. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, κάτω από το σχεδόν πανσέλινο. Βελτιστοποιημένη παραγωγή. Γνωστοί μου της αστικής τάξης λένε, τι παλιό δουλειά, αξίζεις μια καλύτερη, θα έπρεπε να αλλάξεις. Αλλά η δουλειά πρέπει να γίνει από κάποιον. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που αξίζουν παλιό δουλειές? Πάρα πολύ ωραίο στίχος. Αυτό νομίζω θα το χρησιμοποιήσω μότο. Και συνεχίζει. Σε 7,5 ώρες έχω σφουγγαρίσει το πάτωμα, τρίψει τουαλέτες, σηκώσει τα κυβότια με τα προϊόντα, μαζέψει τα μπουκάλια. Βλέπετε, δεν είναι ποίηση από αυτή που φαντάζεστε ότι θα λέει για το φεγγαράκι. Όχι. Είναι κάτι πολύ είναι διαφορετικό. Είναι ποίηση που μιλάει για τα πράγματα που γίνονται γύρω μας και που τα παρατηρούν και τα λένε. Κι όμως, ναι, η Σουηδία δεν είναι ένα πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω, όπως και η Νορβηγία που πήγε ο γιος μου πρόσφατα. Έχουμε μια εικόνα λίγο στρεβλή μάλλον και τελικά αν διαβάσεις και τα αστυνομικά, ίσως η επιτυχία της σκανδιναβικής λογοτεχνίας, αν διαβάσεις τα μερικά καλά αστυνομικά, γιατί έχουν βγει και τα Παναγία Βόηθα, άμα διαβάσεις καλά αστυνομικά της σκανδιναβικής λογοτεχνίας που περιγράφουν και το κοινωνικό περίγυρο, βλέπεις ότι δεν είναι τόσο ειδηλιακά τα πράγματα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εσείς έχετε κάποια εμπειρία, έχετε ταξιδέψει προς τα εκεί, προς τη Σκανδιναβία ή... Όχι, εγώ προσωπικά έχω πάει μόνο στη Φινλανδία. Εκεί είναι διαφορετικά. Ναι. Είναι πάλι αλλιώς, ναι. Και η γλώσσα είναι διαφορετική, αλλά, είναι και σε άλλη οικογένεια. Χαιρόμαστε, να, πάλι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ταξιδεύουμε στον κόσμο. Ωραία εκδήλωση. Όσοι δεν ήρθατε, την πατήσατε, τη χάσατε, θα γνωρίσατε 6 Σουηδούς ποιητές. Μακριά από τα στερεότυπα, υποθέτω, γιατί αν ακούνε Σουηδοί θα περιμένουν να δουν τίποτα δίμετρες Σουηδέζες. Ήταν και δίμετρες Σουηδέζες. Δεν μου τα λένε καλά στο βακχικό. Καθόλου καλά. Σοβαρό λογούμε τώρα. Ναι, εντάξει. Βέβαια, θα μου πεις. Οι άνθρωποι είναι λίγο πιο ψηλοί από εμάς, όπως και να το κάνουμε έτσι. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να πούμε για τη σουηδική. Καλή συνέχεια. Ποίηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μένει μια πληροφορία να μάθουμε που είναι το Σουηδικό Ινστιτούτο. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εκδόσεις Βακχικών να ενημερωθείτε. Γεια σας. Πάρτε ένα μικρόφωνο. Το όνομά σας? Μπλέτα, Παναγιώτα. Παναγιώτα Μπλέτα, εσείς? Συγγραφέας. Τι έχετε γράψει? Εγώ γράφω κυρίως δοκίμια, πολιτικά-οικονομικά δοκίμια και ποίηση. Για πείτε μου το πιο πρόσφατο δοκίμιο. Το πιο πρόσφατο δοκίμιο είναι η βιομηχανία κατασκευής καταναλωτών.
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκδόσεις. Εκδόσεις Αλδέ. Α, ωραία. Α, το θέλω αυτό. Είναι... Έπρεπε να με δωροδοκίσετε, ήρθατε χωρίς δωροδοκία. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την, κατάλαβα, την αρρώστια του υπερκαταναλωτισμού. Εσείς με τι ασχολείστε κανονικά, ας πούμε, το κάνετε ως χόμπι το να γράφετε ή είναι η δουλειά σας και γράφετε? Όχι, δεν είναι η δουλειά μου, ούτε χόμπι μπορώ να πω ότι είναι. Νομίζω ότι κατέληξα τα τελευταία χρόνια στη συγγραφή έτσι με την διάθεση να καταθέσω τις εμπειρίες, τις γνώσεις μου και όλα αυτά, τέλος πάντων, που θέλω να μου. Πω. Άλλο δοκίμιο, η ηθική της δημοκρατίας, κατά το, η ανηθικότητα της δημοκρατίας. Και ποίηση. Ποίηση, το τελευταίο ποίηση είναι το «Αν ήσουν πρόσφυγας». Με τη λογική να μπει ο καθένας στη θέση του πρόσφυγα, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί στον καθέναν μας. Σωστά. Και έχουμε και ελληνικό προσφυγικό στοιχείο. Καλά, okay. Νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που να μην έχει κάποιον πρόγονο από κάπου. Έτσι είναι. Εσείς έχετε. Έτσι είναι. Εγώ δεν έχω. Εμένα ήταν από το Αηδίνη, ας πούμε, ο παππούς μου. Το Αηδίνη. Γι' αυτό ξεκινώ, το πρώτο κείμενο του βιβλίου είναι αφιερωμένο στη γενοκτονία των Ποντίων. Α. Έτσι ξεκινάω από για εκεί. Για πείτε πάλι το όνομά σας και πώς λέγεται η ποιητική. Μπλέτα, ναι. Παναγιώτα. Και το βιβλίο το ποιητικό. Αν ήσουν πρόσφυγας. Από εκδόσεις. Εκδόσεις Αττικός. Εκδόσεις. Αττικός. Αττικός Αγγελάκης. Εκδόσεις Αττικός, λοιπόν, Αγγελάκης, Αν ήσουν πρόσφυγας, κυρία Παναγιώτα Μπλέτα, που γράφει και ποιήση και δοκίμιο. Δύσκολα πράγματα, αλλά σημαντικά. Άμα διαβάζαμε, το επαναλαμβάνω για να το εμπεδώσουμε, ότι αν διαβάζαμε περισσότερα καλά βιβλία, περισσότερη ποιήση, πιο καλό θέατρο, μουσική, κινηματογράφο, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος. Ε? Συμφωνώ απόλυτα. Να μην είμαστε απλοί καταναλωτές. Σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Υποθέτω ότι τα αναφέρετε στο δοκίμιό σας, όχι απλοί καταναλωτές, αλλά άνθρωποι δημιουργικοί. Αλλά πολίτες, ενεργοί, ναι, πολίτες. Σωστά. Αυτό. Δυστυχώς η λέξη πολίτης έχει αντικατασταθεί από τη λέξη καταναλωτής. Σωστό. Αφήσαμε μόνοι μας, θυματοποιηθήκαμε μόνοι μας. Αφήσαμε μόνοι μας να μας φωνάζουν έτσι, να μας αποκαλούν έτσι και να μας μεταχειρίζονται έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Εγώ Μπλέτα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πρέπει να έχετε φέρει και βιβλίο να το δείξουμε. Την άλλη φορά. Ναι, ναι, την δεν άλλη υπάρχει φορά. Υπάρχει εδώ κάπου. Την άλλη φορά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εδώ κάπου. Να κουβάλατε πάντα στην τσάντα ένα βιβλίο, αφού είναι... δεν έχετε τσάντα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι, τα μισά είναι στην έκθεση Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, θα το αναζητήσουν οι φίλοι που, ναι, μας βλέπουν. Φαντάζομαι, ναι. Για να κάθονται να μας βλέπουν τέτοια ώρα, θα πει ότι τους αρέσει το βιβλίο. Άρα κάτι θα ψάξουν να βρουν, έτσι δεν είναι? Ναι, και εγώ το πιστεύω. Θέλω να το ευχαριστώ πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα έχουμε και μουσική. Σε δύο λεπτά. Okay. Τι? Εσείς, το όνομά σας? Ρεπάνη Νικολέτα. Και τι γράφετε? Εγώ είμαι από μουσική οικογένεια. Είμαι ανιψιά του Αντώνη του Ρεπάνη. Α, βέβαια, ναι. Και κόρη της Ελένης Λιάκου, που είχε γράψει επίσης μια αγαπημένη, της Τυχουργού, που έκανε επιτυχίες τη δεκαετία του 60. Ασχολούμαι από παιδί με την ποιήση, γράφω. Και τώρα τελευταία γράφω και παραμύθια, διηγήματα, παραμύθια. Τώρα κάτι τελευταίο που βγάλατε? Είμαι σε ανθολόγια πολλά, συμπαντικές διαδρομές, της Όστρια, ανθολογίες. Και στην Όστρια έχω βγάλει και το πρώτο βιβλίο μου ποιήσης, στις δροσοσταλίδες της ψυχής μου. Α, ωραία. Έχω βγάλει από τα ανέκδοτα, ποιήματα της μαμάς, της Ελένης Λιάκου, ένα βιβλίο των εκδόσεων Αρναούτη, με 70 μέχρι τώρα ανέκδοτα, και ένα βιβλίο ιδιοέκδοση της Μεγάλες Επιτυχίες της. Δυστυχώς δεν έχω μαζί μου κάτι, ξέρουμε όλοι, μιλάμε για την ιστορία της μουσικής πραγματικά.
Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και εσείς εδώ. Τιμή μου. Να είστε καλά, μου. Και να είστε καλά και καλή επιτυχία σε ό,τι όλοι ξέρουμε πάντα. Βέβαια, Αντώνη Ρεπάνης, ποιος δεν τον ξέρει. Ε? Από τους παλιούς, γιατί εγώ είμαι παλιός δυστυχώς. Τώρα δεν ξέρω οι νεότεροι τι γνωρίζουν από όλα αυτά. Πιστεύω ότι ακόμα ασχολούνται. Είναι και καλά, είναι και πολύ βέβαια. Ευτυχώς υπάρχουν και καλή μουσική παραγωγή και κάποιες καλές εκπομπές στο ραδιόφωνο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να πω και εγώ τώρα ότι αύριο στις 6 ώρα για τους μικρούς μας φίλους, ξεκινώντας από το περίπτερο του Μίνωα, θα κάνουμε μια βόλτα στο Ζάπιο, θα μάθουμε μερικά πράγματα για την ιστορία του κτηρίου και του χώρου και μετά θα φτιάξουμε μόνοι μας, όσοι είμαστε εδώ δηλαδή, ένα παραμύθι, το οποίο θα έχει σχέση με το βιβλίο «Ένα κουτί θάλασσα» που έχει βγει από τις εκδόσεις Μίνωας, που αφορά στο σωστό τρόπο ψαρέματος. Δεν εννοώ πώς ψαρεύεις καλύτερα, αλλά πώς ψαρεύεις χωρίς να καταστρέψεις το περιβάλλον. Έτσι, έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Ναι. 8 ώρα θα είμαστε πάλι εδώ αύριο. Είναι πολύ ωραίο να περάσεις εδώ με την παρέα, να μας πεις και εδώ την ιστορία του Ζαπίου. Α, ναι. Θα μπορεί να περάσουμε. Το πιο ωραίο θα είναι να περάσουμε και να πούμε αν έχουν έρθει παιδιά, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Αν έχουν μαζευτεί παιδιά και φτιάξουν μια ιστοριούλα, να σας πούμε την ιστοριούλα που θα έχουμε φτιάξει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Σε τι φάση είμαστε, κλείνουμε ή έχουμε κάτι. Κλείνουμε με μουσικό θέμα. Ναι, είχατε και κάτι, θα το φέρετε και αυτό όμως. Την επόμενη φορά. Δεν παίζω. Εδώ μόνο με δωροδοκίες δουλεύει το κατάστημα. Υπόσχομαι κάτι ωραίο και. Υπόσχομαι κάτι ωραίο. Πριν από λίγο είμαστε σκηνήσει Γιώργο Σεφέρης. Υπάρχει ένα σκίτσο του Μακαρίτη πια, του Ιωάννου, του περίφημου καταπληκτικού σκητσογράφου, που είχε βάλει τον Ανδρέα Παπανδρέου και έλεγε: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις υποσχέσεις μας. Θα τις θυμόμαστε πάντα με νοσταλγία». Λοιπόν. Θα ακολουθήσω τη γραμμή που χάραξε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο αείμνησος. Πριν από λίγο είμαστε εδώ στη σκηνή Γιώργος Σεφέρης και παρουσιάσαμε μια παράσταση την οποία έχουμε εδώ και ένα χρόνο την κυκλοφορούμε εντός εισαγωγικών με τον αγαπημένο συνεργάτη ποιητή Ηλία Παπακοσταντίνου. Ναι. Και πολύ αγαπημένες ερμηνεύτριες ήταν πριν από λίγο στη Γεώργιο Σεφέρης. Η Αργυρό Καπαρού, η Θέλμα Καραγιάννη, η Μαρία Βασιλοπούλου, η Ντομένικα Ρέγκου, ηθοποιός Απαγγελίες, συνοδεία βιολοντσέλο από τον κύριο Σταύρο Παργινό. Και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε μέρος των εκδηλώσεων. Το όνομα της παράστασης. Να λύσουμε τα βύθιστα καράβια της μουσικής και της ποίησης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα έχει αύριο. Όχι. Πάνε τα καράβια, αύριο θα τα βυθίσουμε. Όχι, δεν τα βυθίζουμε. Θα συνεχίσω το ταξίδι τους, αλλά όχι στο Ζάπιο. Λοιπόν, να δείτε για να μαθαίνετε. Δεν ήρθατε σήμερα, τα ακούτε κατόπιν εορτής. Έτσι είναι. Έχει όμως πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Υπέροχα βιβλία. Πολλά πράγματα να δείτε και να ακούσει κανείς. Έχετε ακούσει για τις μωρές Παρθένες στον Παρεβολή που δεν προλάβανε και τα χάσαν όλα. Ναι, έτσι πάθανε σήμερα αυτοί που δεν ήρθανε. Δεν θα τα χάσουν όλα όμως. Έπεται συνέχεια. Έχουν κολλήσει τώρα στο κινητό εκεί πέρα και ανταλλάσσουν μηνύματα στο Messenger ή στο Instagram οι μικρότεροι. Έτσι είναι η σημερινή πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Να την αλλάξουμε. Απλό. Ή να την προσαρμόσουμε. Πώς το έλεγε, έλα, το έχει πει ο Μπρέχτ τώρα και το ξεχνάω. Ο κόσμος, πώς το λέει, έχει ανάγκη, άλλαξε τον, κάπως έτσι. Το κατέστρεψα τώρα, δεν είμαι ο Μπρέχτ. Ο Πετρυπολίτης πάλι είπε, ο κόσμος ξημερώνει. Εντάξει, άλλοι. Από άλλη άποψη και σκοπιά. Να έρθουν εδώ να βρουν τα πείματα του Μπρέχτ, από τις εκδόσεις Θεμέλιο είναι, και πάρα να το βρουν το πείμα. Που μιλάει για την ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο όπως έκανε μέσα από τη δουλειά του ο Μπρέχτ και προσπαθούσε έτσι. Τα βιβλία του υπάρχουν εδώ σε διάφορους εκδοτικούς οίκους. Και είναι πάντα φοβερά επίκαιρα. Πάντα, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το όνομα. Αρετή Κοκκίνου, μουσικός συνθέτης. Αρετή Κοκκίνου, μουσικός συνθέτης. Τα έχω ξεχάσει όλα, τους καλούς μου τρόπους. Λοιπόν, Αρετή Κοκκίνου. Αυτά ήταν για σήμερα από εδώ. Ακούω σιρήνες, έρχονται να με μαζέψουν. Το παράκανες λένε. Τις ακούτε, δεν ξέρω αν ακούγονται τις σιρήνες στο βάθος. Θα με μαζέψουν πριν με μαζέψουν. Είμαι και φαγκαροχτυπημένος. Το Μπούκια το ευχαριστώ πάρα πολύ. Τεράστια η τιμή που μου κάνανε σήμερα για να είμαι εδώ και να συναντήσω όλους αυτούς τους καταπληκτικούς καλεσμένους.
να μάθω τόσα πράγματα και να διαφημίσω τα βιβλία μου και τις δράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σας περιμένουμε αύριο εδώ στο Ζάπιο. Από νωρίς, ε.